και φίλοι, καλή σας ημέρα. Είναι Τετάρτη σήμερα, 11 Απριλίου. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους, καθώς πέρασαν έτσι και οι εορτές του Πάσχα. Ωστόσο, είναι ακόμα σχετικά γιορτινό το κλίμα. Επιστρέφουν οι τελευταίοι εκδρομές και σταδιακά μπαίνουμε στην κανονικότητα. Ξεκινάει και η εκπομπή μας αυτή την ώρα. Και βεβαίως θα είμαστε μαζί σας όπως κάθε μέρα από τις 10 μέχρι τις 12 για να δούμε μαζί όλα όσα συμβαίνουν στην τρέχουσα επικαιρότητα, την οικονομία και τις αγορές. Και βεβαίως μαζί μας να σας θυμίσουμε ότι έχουμε τα Everest, όπως κάθε ημέρα είναι μαζί μας. Μας βοηθούν να ξεκινάμε δυνατά, γιατί η μέρα, όπως όλοι ξέρουμε, ξεκινά καλά όταν ξεκινάμε έναν καλό καφέ. Και είναι γνωστό ότι ο καφές είναι μία από τις συνήθειες που απολαμβάνουμε καθημερινά. Στο Everest το γνωρίζουν καλά αυτό και μας δίνουν δύο επιλογές και μας προσφέρουν δύο χαρμάνια καφέ, ούτως ώστε να καλύψουν και τους πιο απαιτητικούς. Και το σημαντικότερο είναι ότι συνδυάζουν την υψηλή ποιότητα με τη χαμηλή τιμή, αφού η τιμή τους ξεκινά από μόλις 1 ευρώ. Οπότε, έχοντας τα Everest στην παρέα μας, ξεκινάμε την σημερινή εκπομπή. Βεβαίως, να σας θυμίσουμε ότι ο διαγωνισμός για το ρολόι Hero's Weight συνεχίζεται. Νέος διαγωνισμός την νέα εβδομάδα. Όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε έχετε λοιπόν την ευκαιρία να κερδίσετε ένα ανδρικό ρολόι Hero's Weight. Οπότε τηλεφωνείτε από σταθερό κίνητο στο 901-901-4346. Αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο ή αν θέλετε μπορείτε να μας στείλετε και γραπτό μήνυμα. Στέλνετε λοιπόν ένα SMS στο 54777 γράφοντας αλφαρό. Αφήνετε ένα κενό και στη συνέχεια συμπληρώνετε το ονοματεπώνυμό σας. Ο διαγωνισμός μας ολοκληρώνεται όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και αυτή την εβδομάδα την Παρασκευή και η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή «Υπάρχει λύση» στις 5 και 4 το απόγευμα. Όσες περισσότερες φορές συμμετέχετε, αυξάνονται βεβαίως και οι πιθανότητες να είστε εσείς ο νικητής του πρωτότυπου ρολογιού Hero's Weight. Λοιπόν, συνεχίζοντας, να σας θυμίσουμε ότι για παρατηρήσεις και σχόλια επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των social media του καναλιού. Μπορείτε να μας στέλνετε στο SBC TV Channel. Επίσης, μπορείτε να μας στέλνετε στο Twitter, στο παπάκι S. Ροδοπούλ και τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας τα δεχόμαστε και στο S. Ροδοπούλ, παπάκι sbctv.gr. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά και την επικοινωνία μαζί μας. Σήμερα θα έχουμε μια πλούσια εκπομπή, η οποία βεβαίως εστιάζει στην επικαιρότητα, η οποία για ακόμα μια ημέρα αφορά την τουρκική προκλητικότητα. Βεβαίως, δεν ξεχνάμε και την αγορά μας. Το ελληνικό χρηματιστήριο λειτουργήσε κανονικά χθες. Και μάλιστα είδαμε να συνεχίζεται η άνοδος των τελευταίων ημερών και στην χθεσινή συνεδρίαση μάλιστα είδαμε τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 810 μονάδες με μια άνοδο της τάξης του 1,17% και σύμφωνα με τους τεχνικούς αναλυτές, αν ο δείκτης καταφέρει να υπερβεί την περιοχή των 814 μονάδων, όπου εκεί φάνηκε να αντιμετωπίζει μια έντονη αντίσταση, μπορεί να συνεχιστεί η ανωδική του πορεία μέχρι και τις 825 μονάδες και ακόμα, όπως λένε οι αναλυτές, και σε υψηλότερα επίπεδα. Βεβαίως, να θυμίσουμε ότι υπάρχουν επίπεδα στήριξης περί των 810 μονάδων, τα οποία κατάφερε το ελληνικό χρηματιστήριο να επανακτήσει. Λοιπόν, περιμένουμε την έναρξη της συνεδρίασης του ελληνικού χρηματιστήριου σε λίγη ώρα. Μέχρι τότε, όμως, ελάτε, φίλες και φίλοι, να δούμε μαζί τις σημαντικότερες ειδήσεις, έτσι όπως αυτές διαμορφώνονται μέχρι αυτή την ώρα. Η τουρκική προκλητικότητα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, που δοκιμάζει τις αντοχές της ελληνικής πλευράς, συνεχίζεται τις τελευταίες ημέρες με αποκορύφωμα το επεισόδιο στη Ρο με το ελικόπτερο. Την σκητάλη πήρε χθες βράδυ ο αρχηγός των ελληνοτουρκικών ενόπλων δυνάμεων, Χουσούλη Ακάρ, ο οποίος δήλωσε ότι η Τουρκία επιθυμεί να γίνει το Αιγαίο θάλασσα ειρήνης, φιλίας και συνεργασίας και κάνει κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά έσπευσε να προσθέσει πως δεν θα επιτρέψουμε κανένα τετελεσμένο στο Αιγαίο και την Κύπρο. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε αμέσως στο επεισόδιο με το ελικόπτερο στην Ρο, κάνοντας ένα retweet σε ανάρτηση στελέχους των ανεξαρτήτων Ελλήνων που έγραψε «Την κυρά της Ρο δεν την ενοχλεί κανείς». Σε ό,τι αφορά στο επεισόδιο τώρα, το τουρκικό ελικόπτερο πέταξε κοντά στο νησί με σβηστά φώτα, χωρίς να παραβιάσει τον εθνικό εναέριο χώρο, όπως αναφέρουν μέχρι στιγμής πληροφορίες. Παρ' όλα αυτά, δόθηκε εντολή για τη ρήψη προειδοποιητικών βολών. Πάμε να θυμηθούμε τι ακριβώς συνέβη στο βίντεο που ακολουθεί. Με τροχιοδεικτικά πυρά στον αέρα, απάντησε η ελληνική φρουρά της ΡΟ στην προσέγγιση τουρκικού ελικοπτέρου αγνώστου τύπου σε πολύ χαμηλό ύψος το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρχιφύλακας, αφού έκανε τις απαραίτητες ενέργειες, έδωσε εντολή για τη ρήψη προειδοποιητικών τροχιοδεικτικών πυρών προς την αντίθετη κατεύθυνση του ελικοπτέρου, δείχνοντας ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα. Το ελικόπτερο απομακρύνθηκε άμεσα, ωστόσο το περιστατικό δείχνει ότι η Άγκυρα επιδιώκει να διατηρήσει το σκηνικό ένταση στο Αιγαίο. Κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας το χθεσινό περιστατικό, αναφέρουν ότι δεν υπήρξε παραβίαση από το τουρκικό ελικόπτερο και ότι οι ελληνικές δυνάμεις λειτουργήσαν προειδοποιητικά. Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο τομεάρχης της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Κικίλιας υποστηρίζει ότι είναι αδιανόητο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να μην έχει ακόμα ενημερώσει τους πολίτες για το τι ακριβώς συνέβη. Η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ, επικαλούμενη πηγές στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, διαψεύδει το συμβάν. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο συμβάν. Πάμε να δούμε σε αυτό το σημείο πώς σχολίασαν το περιστατικό με το τουρκικό ελικόπτερο στη Ρο. Ο Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Κουρλέτης, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος, αλλά και ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν εκτιμώ ότι ούτε θερμό επεισόδιο θα γίνει, ναι. Και επειδή θεωρώ ότι βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση η Τουρκία, δεν μπορεί επί μακρό να έχει και αυτό το μέτωπο ανοιχτό. Στα δύσκολα πράγματα εμείς πρέπει να φερθούμε έξυπνα. Έξυπνα τι θα πει, να μην παρασυρθούμε. Η Ελλάδα έχει συμφέρον από την ηρεμία. Η αποτρεπτική ισχύ των ενόπλων δυνάμεών μας είναι τέτοια που να καθιστά αδιανόητο ένα πόλεμο στο Αιγαίο, ακριβώς γιατί η άλλη πλευρά ξέρει ότι δεν μπορεί να τον κερδίσει. Τώρα πάμε και στα της διαπραγμάτευσης. Κλίμα αισιοδοξίας ως προς την τελική έκβαση της διαπραγμάτευσης για την έγκαιρη και επιτυχή ολοκλήρωση του ελληνικού προγράμματος επικρατεί στις Βρυξέλλες, εν ώψη και του Eurogroup της 27ης Απριλίου στη Σόφια. Στο αυριανό Euro Working Group αναμένεται να γίνει πρώτη συζήτηση για τη στρατηγική ανάπτυξη που θα ακολουθήσει η Ελλάδα μετά την έξοδο από το μνημόνιο, εγκαινιάζοντας ένα κρίσιμο 15ήμερο για το ελληνικό ζήτημα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού Πρακτορείου, οι επικεφαλείς των θεσμών για το ελληνικό ζήτημα επεξεργάζονται ήδη το προσχέδιο της ελληνικής αναπτυξιακής στρατηγικής, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα από τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Τσακαλώτο, στους ομολόγους του στη Σόφια. Γενικότερα, πάντως, στόχος όλων των πλευρών είναι το άτυπο Eurogroup στις 27 Απριλίου να να περάσει ολοκλήρωση, εν πάση περιπτώσει, των απαραίτητων διεργασιών, προκειμένου να επιτευχθεί μια προκαταρκτική συμφωνία για το τέλος του προγράμματος, την οποία θα ενστερνίζεται βεβαίως και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τόσο πάντως ο Νίκος Παπάς όσο και ο Κώστας Ζαχαριάδης τοποθετήθηκαν για το ενδεχόμενο προληπτικής γραμμής στήριξης με τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης να τονίζει ότι δεν θα χρειαστεί. Οι ίδιοι οι οποίοι την προληπτική γραμμή την αποθέωναν ως ολοκλήρωση των μνημονίων, τώρα την ελεηνολογούν ως καταστροφή. Δεν θα πάμε όμως σε προληπτική γραμμή. Υπάρχει το λεγόμενο μαξιλάρι. Θα είναι ικανό για να εγγυηθεί την ομαλή έξοδο της Ελλάδας στις αγορές. Δεν χρειάζεται να επιστρέψουμε τα μέτρα τα οποία αφορούν το 2020. Δεν πρέπει να αφήσουμε αυτή τη συζήτηση να χαλάσει τη συζήτηση για τη ρύθμιση του χρέους. Στην τελευταία θέση στη λίστα των χωρών της Ευρωζώνης αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίζεται η Ελλάδα με κριτήριο το ρυθμό ανάπτυξης το 2017 σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Χαμηλές είναι οι επιδόσεις της και στο μέτωπο της κατανάλωσης και ιδιωτικής και δημόσιας, ενώ πολύ χαμηλότερο του μέσου όρου της Ευρωζώνης εμφανίζεται και το κατακεφαλήν ΑΕΠ. Αντίθετα, υψηλότερο του μέσου όρου της Ευρωζώνης εμφανίζεται το χρέος των οικοκυριών. Στην Ελλάδα η ανάπτυξη διαμορφώθηκε στο 1,4% έναντι μέσου όρου 2,3% για ολόκληρη την Ευρωζώνη και 2,4% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όπως σημειώνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην έκθεσή της, η αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών της Ελλάδας πέρσι ήταν αυτό που ουσιαστικά συνέβαλαν στην ανάπτυξη της οικονομίας. Τώρα, αντισυνταγματικές έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας σύμφωνα με πληροφορίες στις βασικές προβλέψεις του νόμου Κατρούγκαλου. Η απόφαση επισήμως αναμένεται να δημοσιοποιηθεί μέσα σε ένα μήνα, με το Οικονομικό Επιτελείο να κάνει ήδη σχεδιασμούς για το πώς θα μπορέσει να καλύψει το κενό του νόμου. Οι φόβοι πλέον της κυβέρνησης εστιάζονται στο γεγονός ότι μπορεί να υπάρξει μαζική αποχή από τις πληρωμές εισφορών στον ΕΦΚΑ από χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, μηχανικούς και δικηγόρους. Ήδη χθες η ΕΣΕ συμβούλεψε τους εμπόρους να συνεχίσουν να πληρώνουν μέχρι την έκδοση της απόφασης, φοβούμενοι ακριβώς ότι θα υπάρξει στάση πληρωμών.
να επιδείξουν μεγάλη προσοχή στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου τις επόμενες 72 ώρες λόγω της πιθανής έναρξης αεροπορικών πληγμάτων στη Συρία, προειδοποίησε τις εταιρείες αεροπορικών μεταφορών χθες ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας, ο Eurocontrol. Όπως ανέφερε ο οργανισμός, πύραυλοι αέρος, εδάφους και πύραυλοι κρούς ίσως εκτοξευθούν στην περίοδο αυτή και υπάρξει ενδεχόμενο διακοπής των ραδιοεπικοινωνιών και των συστημάτων υποβοήθησης της πλοήγησης. Στην προειδοποίησή του προς τους αερομεταφορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Eurocontrol επικαλείται οδηγίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας. Συνεχίζοντας τώρα με τα διεθνή θέματα, βέτο στο Αμερικανικό Σχέδιο Απόφασης που προέβλεπε τον καθορισμό ενός μηχανισμού διενέργειας έρευνα σχετικά με την φερόμενη χρήση χημικών όπλων στην Τούμα της Συρίας, άσκησε η Ρωσία κατά την ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το Αμερικανικό Σχέδιο Αποφάσης συγκέντρωσε 12 ψήφους υπέρ, 2 κατά που προέρχονταν από τη Ρωσία και την Βολιβία, ενώ η Κίνα απήχε από την ψηφοφορία. Βέτο της Μόσχας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις επιθέσεις με χημικά στη Συρία. Η Ρωσία μπλόκαρε το Αμερικανικό Σχέδιο Απόφασης που προέβλεπε τον καθορισμό ενός μηχανισμού διερεύνησης των καταγγελιών για τη χρήση χημικών όπλων στην Τούμα. Εκτός από τη Ρωσία, καταψήφισε η Βολιβία, ενώ η Κίνα απήχε από την ψηφοφορία. Ένα παράλληλο σχέδιο που κατέθεσε η Μόσχα δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 9 ψήφους των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σύμφωνα με αυτό, οι ερευνητές θα έπρεπε να δώσουν την αναφορά τους στο Συμβούλιο Ασφαλείας, που θα είχε τον τελευταίο λόγο στον καταλογισμό της ευθύνης. Η Ρωσία κρατάει αιχμάλωτο το λαό της Συρίας, δήλωσε μετά τη ψηφοφορία ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Μπόρις Τζόνσον. Μετά το αδιέξοδο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την φερόμενη χρήση χημικών όπλων στην Τούμα της Συρίας, οι διπλωματικές επιλογές του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται, σύμφωνα με τα διεθνή δίκτυα, να έχουν εξαφανιστεί. Οι στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις εναντίον της Συρίας και των συμμάχων της είναι μια επιλογή, αλλά και μια μονομερή στρατιωτική επίθεση, όπως αυτή που διατάχθηκε πέρσι από αμερικανικά πολεμικά πλοία στη Μεσόγειο εναντίον αεροπορικής βάσης της Συρίας. Μετά το αδιέξοδο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη φερόμενη χρήση χημικών όπλων στην Τούμα της Συρίας, οι διπλωματικές επιλογές του Προέδρου Τραμπ φαίνεται να έχουν εξαφανιστεί. Οι στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις εναντίον της Συρίας και των συμμάχων της είναι μια επιλογή. Μια μονομερή στρατιωτική επίθεση, όπως αυτή που διατάχθηκε πέρσι από αμερικανικά πολεμικά πλοία στη Μεσόγειο εναντίον αεροπορικής βάσης της Συρίας, είναι μια άλλη πιθανότητα. Εκείνο που διερωτάται κανείς μεταξύ άλλων είναι ποιος θα ήταν ο πραγματικός στόχος μιας επίθεσης, εκτός από το να δείξει ότι υπάρχει απάντηση. Θα πετύχαινε πράγματι κάτι στρατιωτικά ή πολιτικά? Την ίδια ώρα, ομάδα έρευνας του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων ετοιμάζεται να επισκεφθεί την Τούμα για να διαπιστώσει αν έγινε χρήση χημικών, αλλά όχι για να αποδώσει ευθύνες. Τώρα, την πλήρη ευθύνη για την μαζική διαρροή προσωπικών δεδομένων χρηστών του Facebook ανέλαβε ο διευθύνων σύμβουλος του δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης, Mark Zuckerberg. Κατά την απολογία του στην Αμερικανική Γερουσία, ο Zuckerberg τόνισε πως είναι ξεκάθαρο σήμερα ότι δεν κάναμε αρκετά για να αποτρέψουμε να χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία αυτά για κακό, προσθέτοντας ότι δεν αναπτύχθηκε μια ευρύτερη θεώρηση της ευθύνης και αυτό ήταν μεγάλο λάθος. Προσωπικά και επίσημα ζήτησε συγγνώμη ενώπιον της Επιτροπής Ακροάσεων της Αμερικανικής Γερουσίας ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Facebook αναγνώρισε δημοσίως τα λάθη στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και ανέλαβε την ευθύνη για την πολιτική χειραγώγηση. Είναι προφανές ότι δεν κάναμε αρκετά για να αποτρέψουμε αυτά τα εργαλεία να χρησιμοποιούνται λαθασμένα. Δεν αναλάβαμε τις ευθύνες μας και ήταν μεγάλο λάθος. Ευθύνη για τις ψευδείς ειδήσεις, τις εξωτερικές παρεμβάσεις σε εκλογές, τη διασπορά μίσους και για το ιδιωτικό απόρριτο. Δεν είχαμε εικόνα των ευθυνών μας, ήταν λάθος μου και λυπάμαι. Εγώ ξεκίνησα το Facebook. Εγώ το τρέχω και είμαι υπεύθυνος για αυτό που συμβαίνει. Ο γερουσιαστής Νέλσον ρώτησε σχετικά με τις διαφημίσεις μέσω των κοινωνικών δικτύων και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ενώ επικοινωνεί με φίλους του στο Facebook και λέει ότι του αρέσει ένα συγκεκριμένο είδος σοκολάτας, ξαφνικά αρχίζει να λαμβάνει διαφημίσεις σοκολάτας. «Δεν θέλω να λαμβάνω αυτές τις διαφημίσεις», είπε ο γερουσιαστής. What if I don't want to receive those commercial advertisements?
Αν θέλετε να έχετε την εμπειρία από ότι οι διαφημίσεις δεν είναι στοχευμένες, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις πληροφορίες τρίτων. Αυτό που βρήκαμε είναι ότι αν και μερικοί άνθρωποι δεν θέλουν διαφημίσεις, ουσιαστικά δεν θέλουν διαφημίσεις που δεν είναι σχετικές. Και ενώ υπάρχει δυσκολία στη χρήση πληροφοριών που καθιστούν τις διαφημίσεις πιο συγκεκριμένες, η πιο μεγάλη δυσκολία που έχουμε λάβει από την κοινότητα του δικτύου είναι ότι οι χρήστες θα προτιμούσαν να παρουσιάζεται ένα σχετικό περιεχόμενο παρά το αντίθετο. Όπως είπε ο νεαρός δισεκατομμυριούχος, για να λυθεί το θέμα της εξασφάλισης των προσωπικών δεδομένων θα χρειαστεί χρόνος για να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές και να περιοριστούν οι λανθασμένες χρήσεις. Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε κοντά σας. Πριν περάσουμε να δούμε τι γίνεται στις διεθνείς αγορές αυτή την ώρα, να σας θυμίσουμε ότι μαζί μας είναι τα Everest, τα οποία έχοντας την επιθυμία, θέλοντας να αναβαθμίσουν την εμπειρία των καταναλωτών, προσφέρουν ένα νέο τρόπο online παραγγελιών μέσω του site www.everest.gr. Παραγγέλνουμε λοιπόν με ένα κλικ, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να αποθηκεύουμε τα αγαπημένα μας προϊόντα όπως ακριβώς εμείς θέλουμε, ώστε να μην χρειαστεί κάθε φορά να επιλέγουμε από την αρχή. Οπότε μπαίνουμε στο www.everest.gr για εύκολη και γρήγορη παραγγελία. Επίσης, συνεχίζουμε και αυτή την εβδομάδα με τον διαγωνισμό μας για όλους εσάς που θέλετε να κερδίσετε ένα ανδρικό ρολόι Heroes Weight. Τηλεφωνείτε από σταθερό κινητό στο 901-901-4346, αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο ή στέλνετε SMS στο 54154, γράφετε αλφαρό, αφήνετε ένα κενό και στη συνέχεια συμπληρώνετε το ονοματεπώνυμό σας. Όσες περισσότερες φορές συμμετέχετε, αυξάνονται βεβαίως και οι πιθανότητες να είστε εσείς ο μοναδικός νικητής του συγκεκριμένου ρολογιού. Θυμίζω ότι η κλήρωση θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή, στην εκπομπή «Υπάρχει λύση» με την Σοφία Μίτιλη. Και για την ακρίβεια, η κλήρωση θα γίνει στις 5 και 4. Λοιπόν, περιμένουμε το άνοιγμα του ελληνικού χρηματιστηρίου. Μέχρι να δούμε όμως πώς θα ξεκινήσει και σήμερα η συνεδρίαση, θα περάσουμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη, τη συνάδελφο Ματίνα Χαρκοφτάκη, η οποία θα μας ενημερώσει σήμερα για την πορεία των ευρωπαϊκών αγορών. Ματίνα, καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα, Σοφία, και χρόνια πολλά.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τις ευρωπαϊκές αγορές, να δούμε πώς διαπραγματεύονται αυτή την ώρα και με ποιον τρόπο θα επηρεάσουν την συνεδρίαση της ελληνικής αγοράς σήμερα. Το οποίο ελληνικό χρηματιστήριο τις τελευταίες ημέρες, η αλήθεια είναι, τα έχει πάει αρκετά καλά. Έχει καταφέρει όχι μόνο να επανακτήσει τις 800 μονάδες, αλλά να ξεπεράσει αυτό το ψυχολογικό όριο, όπως βλέπουμε. Σοφία, μπορεί χθες λοιπόν να ολοκλήρωσαν την συνεδρίαση με κέρδη οι ευρωπαϊκές αγορές. Ωστόσο, σήμερα ξεκίνησαν με απώλειες οι δείκτες των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. Συγκεκριμένα, ο Βρετανικός FTSE 100 στο Λονδίνο υποχωρεί αυτή τη στιγμή 0,29%. Απώλειες 0,34% καταγράφει ο Γερμανικός DAX στη Φραγκφούρτη. Στο μείον 0,39% ο Γαλλικός CAC 40 στο Παρίσι. Το Ιταλικό χρηματιστήριο και ο δείκτης του Μιλάνου υποχωρεί 0,28%. Απώλειες και για το Ισπανικό χρηματιστήριο 0,17%, αλλά και ο Eurostock 600 σε αυτό το αρνητικό κλίμα υποχωρεί 0,34%. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε αντίθεση με τη χθεσινή συνεδρίαση όπου διαπραγματεύτηκαν με κέρδη, οι ευρωπαϊκές αγορές σήμερα ξεκίνησαν με αρνητικό πρόσημο, ωστόσο μένει να δούμε αν θα καταφέρουν να περάσουν σε θετικό έδαφος στο τέλος της συνεδρίασης. Πάντως μόλις άνοιξε για το ελληνικό χρηματιστήριο, άνοιξε με κέρδη της τάξης του 0,17%. Ωστόσο, φαίνεται ότι η ανωδική αυτή η πορεία του ενδεχομένως να είναι εύθραυστη. Από τη μία έχουμε την πτώση των ευρωπαϊκών αγορών και από την άλλη έχει προηγηθεί ένα ανωδικό σέρι στις προηγούμενες συνεδρίασεις, γεγονός το οποίο θα δικαιολογούσε και μια αρνητική συνεδρίαση σήμερα σαν μια αντίδραση. Ωστόσο, αναμένουμε να περάσουν τα λεπτά για να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Είδαμε λοιπόν τι γίνεται στις ευρωπαϊκές αγορές. Να ρίξουμε και μια ματιά στις ισοτιμίες. Εστιάζεται το ενδιαφέρον περισσότερο στην πορεία ευρωδολαρίου. Ακριβώς, γιατί το δολάριο στις προηγούμενες συνεδριάσεις βρέθηκε σε χαμηλό 2 εβδομάδων. Βλέπουμε ότι και αυτή τη στιγμή υποχωρεί, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται το ευρώ στο 1,236 έναντι του αμερικανικού νομίσματος. Τώρα, όσον αφορά στη βρετανική στερλίνα, η ισοτιμία διαμορφώνεται στο 1,41 έναντι του αμερικανικού δολαρίου. Μάλιστα, λοιπόν, μιας και μιλάμε για ισοτιμία, σας ρίξουμε μία ματιά και στα εμπορεύματα, να δούμε, Ματίνα, πώς κινούνται αυτή την ώρα και να περάσουμε σιγά σιγά και στην συνεδρίαση της Wall Street, η οποία πραγματικά είχε το ενδιαφέρον της χθες, μιας και είχαμε και την κατάθεση του Zuckerberg, του Facebook, αλλά ας τα πάρουμε με τη σειρά, να δούμε τι γίνεται στα εμπορεύματα και να περάσουμε και στα υπόλοιπα. Ωραία, να ξεκινήσουμε λοιπόν με το πετρέλαιο, το οποίο μπορεί να υποχωρεί, ωστόσο η τιμή του βρίσκεται αρκετά ψηλά, στα 65,3 περίπου δολάρια το βαρέλι. Τώρα, όσον αφορά στο ασφαλές καταφύγιο των επενδυτών, και αυτό καταγράφει οριακές απώλειες, διαμορφώνεται στα 1.344 δολάρια η ουγγιά. Και φυσικά, χθες, όπως είπες και εσύ, Σοφία, το αμερικανικό χρηματιστήριο είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μάλιστα έκλεισε με σημαντικά κέρδη. Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones στο συν 1,79% κέρδη και για τον S&P 1,67%, σημαντικά κέρδη και για τον τεχνολογικό δείκτη Nasdaq, ο οποίος έκλεισε με άνοδο 2,07%. Ήταν διάφοροι παράγοντες οι οποίοι επηρέασαν θετικά την Wall Street και φυσικά αυτό το αποτέλεσμα. Να δούμε λοιπόν πώς θα διαμορφωθεί η σημερινή συνεδρίαση. Από ό,τι βλέπω πάντως αυτή την ώρα στα futures των αμερικανικών δικτών, είναι αρνητικό το κλίμα. Βλέπουμε τα futures του Dow Jones στο μείον 0,28%, του S&P 500 υποχωρούν κατά 0,46%, στα ίδια επίπεδα η πτώση και για τον Nasdaq, παρά το γεγονός ότι χθες είχαμε κέρδη. Και βεβαίως έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς κινήθηκε και η μετοχή της Facebook, πώς επηρέασε και όλο αυτό το οποίο παρακολουθήσαμε χθες, και αναφέρομαι στην κατάθεση που έγινε στην Γερουσία από τον Mark Zuckerberg, του ιδιοκτήτη, ιδρυτή της Facebook, ο οποίος καλέστηκε να δώσει απαντήσεις για το γεγονός ότι δεν υπήρξε η προστασία που θα έπρεπε στα προσωπικά δεδομένα πολλών εκατομμυρίων χρηστών. Ακριβώς. Για το σκάνδαλο λοιπόν που αποκαλύφθηκε πριν περίπου 2 εβδομάδες, το οποίο είχε σχέση με το γεγονός ότι αρκετά στοιχεία
συνδρομητών του Facebook, οι οποίοι χρησιμοποιούν το Facebook, χρηστών μάλλον του Facebook, βρέθηκαν στα χέρια της Cambridge Analytica. Βλέπουμε εδώ τον διευθύνοντα σύμβουλο της Facebook, τον Mark Zuckerberg, ο οποίος κατέθεσε περίπου 5 ώρες διήρκησε όλη αυτή η διαδικασία ενώπιον του Κογκρέσου και μάλιστα αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα, ιδιαίτερα αμήχανος σε αρκετά σκληρές ερωτήσεις των γερουσιαστών, οι οποίοι πραγματικά θα λέγαμε ότι τον στρίμωξαν τον Mark Zuckerberg και ο οποίος κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για αρκετά ζητήματα. Μάλιστα, ο ίδιος ανέλαβε προσωπικά την ευθύνη, είπε ότι λυπάμαι προσωπικά για ό,τι έγινε. Όπως είπε, έχουμε δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια τα κατάλληλα εργαλεία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Το λάθος μας ήταν ότι δεν ελέγξαμε αν αυτά τα εργαλεία λειτουργούν σωστά. Τώρα, όσον αφορά στο... Ένας γερουσιαστής του είπε ότι το Facebook στο συγκεκριμένο χώρο έχει μονοπόλιο, είναι μονοπόλιο στην αγορά, διατηρεί μονοπωλιακή θέση στην αγορά. Ο Mark Zuckerberg απάντησε ότι δεν νιώθω ότι κάτι τέτοιο ισχύει. Δεν απέρριψε προτάσεις γερουσιαστών προκειμένου να ληφθούν κάποιοι ρυθμιστικοί κανονισμοί για την καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, δεν ήταν αρνητικό σε αυτό, ωστόσο δεν ξεκαθάρισε στο τι θα υιοθετήσει και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα της Facebook. Και όλο αυτό βέβαια δεν επηρέασε αρνητικά την μετοχή της, η οποία κατέγραψε ανωδική πορεία καθ' όλη τη διάρκεια της κατάθεσης του Mark Zuckerberg, για το λόγο ότι μάλλον τον περίμεναν αρκετό καιρό να μιλήσει και να απευθυνθεί για το συγκεκριμένο θέμα δημόσια. Είχε 5 μέρες μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου είχε κάνει μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook και τώρα κατέθεσε χθες δημόσια ενώπιον του Κογκρέσου, γιατί να πούμε ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν σαν για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2016, δηλαδή θεωρείται ότι η καμπάνια, η προεκλογική ομάδα του Donald Trump χρησιμοποιήσει τα συγκεκριμένα στοιχεία προκειμένου να δημιουργήσει διαφημίσεις στοχευμένες προς το κοινό στο οποίο απευθυνόταν. Μάλιστα, και οι ερωτήσεις περί αυτού ήταν πολύ επίμονες από την Γερουσία. Ήταν πολύ επίμονες. Του έδωσαν χώρο πολύ. Ο ίδιος βέβαια έλεγε ότι εγώ θα το κοιτάξω με την ομάδα μου. Δεν έδωσε ξεκάθαρες απαντήσεις. Προσπάθησε με κάποιο ουδέτερο τρόπο να αποφύγει κρίσιμες απαντήσεις, για το λόγο γιατί πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα με το οποίο ασχολούνται το τελευταίο διάστημα όλα τα αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, και μάλιστα υπήρχε και ένα μεγάλο κατηγορό του γερουσιαστή της Καλιφόρνια για το ζήτημα με την Μιανμάρ, γιατί θεωρούν ότι το Facebook δεν μπλόκαρε σύντομα άκρος εθνικιστικές και επιθετικές φράσεις οι οποίες αναρτήθηκαν στο Facebook και αφορούσαν την Μιανμάρ. Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η σημερινή ημέρα, δεύτερη ημέρα κατάθεσης του Mark Zuckerberg, ο οποίος πραγματικά έκανε αίσθηση με τον τρόπο τον οποίο επικοινωνούσε και απαντούσε. Ιδιαίτερα αμήχανος. Κρατούσε μία άμυνα και ακριβώς έβγαλε μία έντονη αμηχανία. Λοιπόν, περιμένουμε και τα σημερινά και κρατάμε βεβαίως το γεγονός ότι παρά το γεγονός αυτό είδαμε την μετοχή της Facebook να ενισχύεται στην χθεσινή συνεδρίαση της Wall Street. Τώρα πάμε και στα υπόλοιπα, γιατί έχουμε ξεχάσει λίγο και τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Βεβαίως φαίνεται ότι κάπως ηρεμεί το κλίμα, μιας και είχαμε δηλώσεις από τον Κινέζο πρόεδρο, οι οποίες μάλιστα ηρέμησαν και τις αγορές. Ναι, καθησύχασαν ιδιαίτερα χθες τις αγορές οι δηλώσεις του Κινέζου πρόεδρου, του Xi Jinping, ο οποίος δήλωσε ότι η Κίνα είναι έτοιμη να λάβει νέους κανόνες όσον αφορά στο ζήτημα της πνευματικής
επιχειρηματικής ιδιοκτησίας των αμερικανικών εταιριών και της προστασίας του know-how, και επιπλέον ήταν ιδιαίτερα κατευναστικός, δεν υιοθέτησε επιθετικούς τόνους, αλλά ήταν περισσότερο συμβιβαστικός στο να βρεθεί μία λύση με την Αμερική. Επιπλέον είπε ότι θα προχωρήσει στη μείωση των δασμών στα εισαγόμενα αμερικανικά αυτοκίνητα. Αυτό λοιπόν, όλο το κατευναστικό κλίμα, ήταν μια βαθιά ανάσα για τις, ήταν μια ανάσα για τις αγορές, οι οποίες ζουν υπό το βάρος και τη σκιά του εμπορικού πολέμου που πλανάται πάνω από το κεφάλι των επενδυτών και των χρηματιστηριακών αγορών. Έτσι λοιπόν, ο πρόεδρος Xi Jinping φάνηκε ότι ήταν ανοιχτός να βρεθεί μία λύση συμβιβαστική με την Αμερική και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, πάντως και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν φαίνεται να απτοείται από τις εξελίξεις μεταξύ των δύο πλευρών. Η Κριστίν Λαγκάρντ μάλιστα προχώρησε και σε κάποιες εκτιμήσεις για την παγκόσμια οικονομία. Εξακολουθεί να είναι αισιόδοξη για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2018. Ναι, η Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία μίλησε πριν μερικές ώρες στο Hong Kong, σε ομιλία της λοιπόν, σε αυτή την ομιλία της, εξέφρασε την αισιοδοξία της για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Mm-hmm. Ωστόσο, φάνηκε λίγο προβληματισμένη με το θέμα του εμπορικού πολέμου. Είπε ότι μπορεί να καταστραφεί το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα από όλες αυτές τις πρακτικές που έχουμε δει να υιοθετούνται το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, όπως είπαμε, διατήρησε την αισιοδοξία της για την παγκόσμια ανάπτυξη για το 2018. Μάλιστα, μίλησε για παγκόσμια καταστροφή. Παρ' όλα αυτά, κρατάει την αισιοδοξία της. Κρατάμε και εμείς αυτό. Λοιπόν, Ματίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής εδώ μαζί. Τώρα, εμείς, φίλες και φίλοι, θα περάσουμε σε μία σύντομη διακοπή. Σε πολύ λίγο θα είμαστε εδώ στο στούντιο με τον Γιάννη Αντίπα, δημοσιογράφο του Πρώτου Θέματος, για να συζητήσουμε έτσι τις τελευταίες εξελίξεις της επικαιρότητας. Λοιπόν, όπως προβλέψαμε, το ελληνικό χρηματιστήριο έχει περάσει σε αρνητικό έδαφος. Δύο είναι οι αλήθειες που οδήγησαν σε αυτό. Το ένα είναι το γεγονός ότι
Σήμερα υποχωρεί η Ευρώπη. Βλέπουμε αρνητικά πρόσημα στους ευρωπαϊκούς δείκτες. Και το άλλο γεγονός το οποίο έστειλε το Γενικό Δείκτη σε αρνητικό πρόσημο είναι το γεγονός ότι είδαμε τις προηγούμενες ημέρες να καταγράφει σημαντικά κέρδη. Μία λοιπόν διόρθωση είναι απολύτως φυσιολογική και αναμενόμενη. Βεβαίως, ας μην βγάζουμε από τώρα συμπεράσματα, να περιμένουμε. Έχουμε πολλές ώρες ακόμη μέχρι την λήξη της συνεδρίασης γύρω στις 5 και 20. Λοιπόν, πάμε στα τρέχοντα τώρα. Είναι μαζί μου ο Γιάννης Αντύπας, δημοσιογράφος πρώτο θέμα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Γιάννη μου. Κάποια στιγμή θα ήθελα μια χάρη να μου εξηγήσετε εσείς οι οικονομικοί συντάκτες τι ακριβώς σημαίνει η διόρθωση. Επί της ουσίας, το τι σημαίνει πρακτικά το γνωρίζω. Είναι ότι χάνει ο Γενικός Δείκτης έδαφος. Αλλά θα ήθελα να μάθω για ποιο λόγο το ονομάζουμε διόρθωση. Εκτός εκπομπής αυτό. Η αλήθεια είναι, Γιάννη, ότι στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε συνηθίσει περισσότερο από διορθώσεις. Γι' αυτό είναι ένας όρος που τον χρησιμοποιούμε πολύ. Απλά βλέπουμε ότι τις τελευταίες ημέρες παραδόξως το ελληνικό χρηματιστήριο έχει ενισχυθεί σημαντικά και πολλές φορές οι τεχνικοί αναλυτές μετά από μία μεγάλη άνοδο θεωρούν ότι έρχεται φυσικά μία μικρή πτώση. Το διόρθωση δεν καταλαβαίνω γιατί το χρησιμοποιούν. Μου φαίνεται ότι είναι πολύ ευγενικός όρος για να περιγράψει ότι κάποιοι... Μετά που θα βγάλουμε αναλυτές να τους ρωτήσουμε, όχι, να μας δώσουν εξηγήσεις. Εκτός εκπομπής. Ναι, απλώς πραγματικά είναι τα μυστήρια του χρηματιστηρίου τα οποία κάποια στιγμή θα ήθελα να εντρυπήσω. Με τα οποία βεβαίως οι τηλεθεατές μας είναι αρκετά εξοικειωμένοι. Έχουμε διαβασμένους τηλεθεατές. Το βλέπω αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά σου περισσότερο θέματα, τρέχοντα της επικαιρότητας. Νομίζω ότι τα ελληνοτουρκικά εξακολουθούν να είναι στο επίκεντρο. Άλλωστε, δεν μας αφήνουν σε ησυχία οι γείτονες. Η προκλητικότητα συνεχίζεται με αποκόρυφωμα αυτά που συνέβησαν στην Ισορό, με το τουρκικό ελικόπτερο, το οποίο πλησίασε αρκετά. Από ό,τι διαβάσαμε στην Εστία σήμερα το πρωί, είναι η πρώτη φορά μετά από το 1974 που είδαμε πυρά από ελληνικής πλευράς να εκτοξεύονται. Ναι, το είδαμε βέβαια λίγο, πρέπει να το βάλουμε σε εισαγωγικά, δεδομένου ότι δεν έχουμε ακόμα μία επίσημη ενημέρωση για το τι ακριβώς συνέβη. Αντιθέτως, έχουμε μία ανακοίνωση από το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο επιβεβαιώνει εν μέρη το περιστατικό. Mm-hmm. Και δεν εξηγεί για ποιο λόγο, εφόσον το ελικόπτερο, όπως λέει, δεν παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο, κινούταν στα όρια ακριβώς, για ποιο λόγο δόθηκε εντολή να υπάρξουν τροχιοδεικτικά πυρά προς την αντίθετη κατεύθυνση. Και το θέμα είναι από πού ήρθε η εντολή. Ήρθε από την ιεραρχία. Πεντάγωνο, λογικά από την ιεραρχία. Έγινε τοπικά. Όχι, δεν έδρασαν τοπικά. Αυτό το ξέρουμε, επικοινώνησε ο επικεφαλής του φυλακίου με το Πεντάγωνο ή με την διοίκησή του, μπορεί να είναι σε κάποιο άλλο σημείο του Αιγαίου, και έλαβε εντολή για τα τροχιοδεικτικά πυρά. Αυτό το επιβεβαιώνει το Μέγαρο Μαξίμου. Mm-hmm. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι για ποιο λόγο ένα περιστατικό το οποίο ουσιαστικά υποβαθμίζεται και από την άλλη πλευρά διαψεύδεται, πήρε αυτές τις διαστάσεις. Είναι κάτι το οποίο το επισημαίνω, γιατί θέλω να το συνδέσω με τα υπόλοιπα που συζητούσες και νωρίτερα στην εκπομπή σου, Σοφία. Η Ελλάδα εισέρχεται στην τουριστική της περίοδο. Αν μας προκαλούν οι Τούρκοι, βεβαίως και να απαντήσουμε. Αλλά αν δεν μας προκαλούν, μην δημιουργούμε μόνοι μας περιστατικά. Δηλαδή, πραγματικά είναι αδιανόητο. Αν το τουρκικό ελικόπτερο ήταν όπως δεν παραβίασε τα εθνικά μας σύνορα, τον εθνικό εναέριο χώρο, δεν αντιλαμβάνουμε για ποιο λόγο δόθηκε εντολή για τροχιοδεικτικά πυρά στην αντίθετη, επαναλαμβάνω, κατεύθυνση. Πραγματικά μου γεννά πολλές απορίες το περιστατικό και επαναλαμβάνω, αν μας προκαλούν οι Τούρκοι να απαντάμε, αλλά αν δεν μας προκαλούν, μην σηκώνουμε τα χέρια και βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια μας. Εν τω μεταξύ, απόσταση μεταξύ της νήσου της Ρο με τα τουρκικά παράλια, αν δεν κάνω λάθος, είναι το πολύ 6 χιλιόμετρα. Είναι πολύ στενά τα όρια εκεί. Είναι πολύ μικρή απόσταση και ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ περιορισμένος. Αρκετοί έσπευσαν να πούν ότι οι Τούρκοι μας δοκιμάζουν, προσπαθούν να δουν αν είμαστε σε ετοιμότητα. Οι Τούρκοι θα κάνουν τη δουλειά τους. Οι Τούρκοι θα επιδιώξουν το σχεδιασμό τους. Είναι προφανές, βλέπουμε και τα σημερινά πρωτοσέλιδα του τουρκικού τύπου, τα οποία μιλούν για το ενδεχόμενο να βυθιστεί κάποιο ελληνικό πολεμικό πλοίο. Είναι προφανές ότι ο Ταγίπ Ερντογάν, επειδή έχει ανοιχτά μέτωπα και στο Ιράκ και στη Συρία, θέλει να δημιουργήσει στο λαό του την αίσθηση της περικύκλωσης, προκειμένου να δικαιολογήσει και τις θυσίες στις οποίες υποβάλλεται ο τουρκικός λαός. Και δεν είναι λίγες, έχουν χαθεί εκατοντάδες χιλιάδες
ζωές Τούρκων στρατιωτών τα τελευταία χρόνια. Άρα λοιπόν ο Ταγί Περντογάν εξυπηρετεί τη στρατηγική του και είναι λογικό να δοκιμάζει και τις ελληνικές άμυνες. Εσύ πάντως συμφωνείς στον τρόπο, στον τρόπο προσέγγισης από το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο σχολίασε μεταξύ άλλων ότι υποβάθμισε, να το πούμε έτσι, υποβάθμισε το γεγονός. Σοφία, δεν μπορώ ούτε να συμφωνήσω ούτε να διαφωνήσω, γιατί δεν ξέρω τα πραγματικά περιστατικά. Δηλαδή, αν ήταν μια ανέτεια, αν οι Έλληνες στρατιώτες δεν είχαν λόγο να πυροβολήσουν και πυροβόλησαν, δεν υπάρχει κανένας λόγος κανείς να συμφωνήσει. Ήταν ένα λάθος. Εγώ αυτό που επαναλαμβάνω με βάση το επίπεδο ενημέρωσης που έχουμε είναι ότι πρέπει να απαντάμε στις τουρκικές προκλήσεις, δεν πρέπει όμως να δημιουργούμε εμείς περισσότεροι, να αυξάνουμε τον δείκτη της έντασης, γιατί, επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντικό, έρχεται η κύρια τουριστική περίοδος. Ο κόσμος στα νησιά περιμένει να ζήσει από τους τουρίστες. Δεν πρέπει σε αυτό το σημείο να παίξουμε το τουρκικό παιχνίδι. Ο κ. Ερντογάν μπορεί να είναι ήδη βραγμένος και με τα τρομοκρατικά χτυπήματα να έχει χάσει μεγάλο κομμάτι του τουρισμού του. Εμείς όμως δεν είμαστε. Εμείς είμαστε σε μια καλή φάση σε ό,τι αφορά τον τουρισμό και σε μια ευαίσθητη φάση σε ό,τι αφορά την προοπτική να βγούμε κάποτε από τα μνημόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα για το θέμα και με τον κύριο Θανάση Δρόγο, στρατιωτικό αναλυτή, στη συνέχεια. Βεβαίως, θα ασχοληθούμε και με το θέμα του τουρισμού και κυρίως εκεί στο Βόρειο Αιγαίο, που το μεγαλύτερο ποσοστό των τουριστών μας προέρχεται από Τούρκους πολίτες. Από το λογικό είναι, ακριβώς, πολύ κοντά. Ένα θέμα το οποίο επίσης θα επιχειρήσουμε να αναπτύξουμε με τον σημερινό μας καλεσμένο, τον κύριο Παναγιώτη Κουτσίκο, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ελληνοτουρκικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Θα δούμε και το θέμα του τουρισμού και βεβαίως τι γίνεται σε επίπεδο επενδύσεων μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας. Όλα αυτά στη συνέχεια. Λοιπόν, μην ξεχάσουμε όμως ότι αύριο έχουμε και συνεδρία του Euro Working Group. Δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε, δεν μας αφήνει και ο ίδιος Τσακαλώτος. Δεν μας αφήνει. Λοιπόν, τι μπορούμε να περιμένουμε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες θα δούμε την πρόοδο που έχει υπάρξει μέχρι στιγμής. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα είμαστε σχετικά πίσω αναφορικά με τα προαπαιτούμενα. Εν τω μεταξύ γίνεται και η επεξεργασία του αναπτυξιακού σχεδίου, το οποίο θα παρουσιάσει επισήμως η ελληνική πλευρά στο επερχόμενο γύρο. Εγώ θέλω να μείνω συνεντεύξει του κ. Τσακαλώτου, ο οποίος μας τα έχει μπερδέψει λίγο. Στην αρχή μιλούσε για καθαρή έξοδο. Μετά πήγαμε τώρα στη συνέντευξή του στην Εφημερίδα των Συντακτών, μίλησε για μεταμνημονιακή παρακολούθηση. Και τώρα μιλάει για ένα μνημόνιο μετά το μνημόνιο. Είναι προφανές, Σοφία, ότι κάποια στιγμή η κυβέρνηση θα πρέπει να μιλήσει τη γλώσσα της αλήθειας, γιατί η επικοινωνία είναι σαν το ψέμα, έχει κοντά ποδάρια, αν δεν υπάρχει από πίσω της πραγματικό περιστατικό. Λοιπόν, Θες να μας πεις λίγα περισσότερο για τη δήλωση περί μνημονίου μετά το μνημόνιο. Ναι, ο κύριος Τσακαλώτος ουσιαστικά μας προειδεάζει για τον τρόπο με τον οποίο θα υπάρχει μνημόνιο μετά το τέλος του μνημονίου. Η διαφορά, η βασική, Σοφία, είναι ότι αντί να παίρνουμε δόσεις όπως παίρνουμε τώρα για να πληρώνουμε το χρέος, θα παίρνουμε μέτρα τα οποία από τα οποία θα προκύπτει ελάφρυνση του χρέους. Δηλαδή δεν θα πληρώνουμε κάποιους στόκους. Λοιπόν, αυτό είναι προφανές ότι είναι καλό. Από την άλλη όμως είναι προφανές ότι συνιστά μνημόνιο. Απλώς είναι ένα μνημόνιο χωρίς χρήματα. Και με έναν ακριβότερο δανεισμό, αν η κυβέρνηση επιμείνει στην λεγόμενη καθαρή έξοδο. Ναι. Γιατί η πιστοληπτική γραμμή είναι επίσης παρακολούθηση, είναι επίσης ρήτρα μη αναστρεψιμότητας, αλλά με χαμηλότερο επιτόκιο, κάτω του 1%. Αν η Ελλάδα δανείζεται με 4%, τότε πολύ φοβάμαι ότι ακόμα και τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους που μπορεί να παίρνει, επειδή παραδείγματος χάρη θα κάνει τις αποκρατικοποιήσεις που τις ζητούν οι δανειστές, θα είναι δώρον άδωρον. Πάντως, περισσότερα για το χρέος ενδέχεται να γνωρίζουμε στην αερινή σύνοδο κορυφή, στην αερινή σύνοδο, συγγνώμη, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Εκεί θα συναντηθεί και η πλευρά του Ταμείου με την ευρωπαϊκή πλευρά, ούτως ώστε να δούμε πού θα καταλήξουν. Γιατί ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει, θα πρέπει να γίνει. Και με ποιο τρόπο το Ταμείο θα συμμετέχει ή δεν θα συμμετέχει στο ελληνικό πρόγραμμα και γενικότερα στα ευρωπαϊκά πράγματα. Έτσι λοιπόν. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα, τα οποία θα μας απασχολήσουν τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο πρέπει να περάσουμε, φίλες και φίλοι, σε διαφημίσεις. Μην φύγει κανείς. Σε λίγο μαζί μας θα είναι ο κύριος Παναγιώτης Κουτσίκος, πρόεδρος του Ελληνοτουρκικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, για να δούμε μαζί, πέραν των προκλήσεων και της έντασης που έχει, συνεχίζεται μάλλον μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, τι γίνεται σε ό,τι αφορά και τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Πάμε να καλωσορίσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Κουτσίκος, πρόεδρος του Ελληνοτουρκικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Είναι μαζί μας για να δούμε και το εμπορικό κομμάτι. Κύριε Κουτσίκο, καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Έτσι, αυτές τις μέρες που εξακολουθούν να είναι έτσι μέρες διακοπών για κάποιους. Παρ' όλα αυτά, εσείς είστε εδώ και είστε σε ετοιμότητα, διότι η κατάσταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, όχι μόνο εμπορικά, είναι αρκετά τεταμένη αυτό το διάστημα. Δυστυχώς, αυτή την περίοδο δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα και οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν δραστηριοποιηθεί στην Τουρκία αντιμετωπίζουν προβλήματα. Προβλήματα τα οποία δεν είναι εύκολο να επιληθούν εάν δεν, η πολιτική της χώρας μας δεν αλλάξει. Η πολιτική της χώρας μας ασκείται, όχι κατά την άποψή μου, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρειάζεται άλλη προσέγγιση. Αν δεν σκεφτούμε ότι η δήλωση του Ερντογάν στη Βάρνα της Βουλγαρίας πριν από λίγες μέρες ότι έχει προσδιορίσει η Τουρκία ότι θέλει να ξανακινήσει τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, εμείς λοιπόν, σαν Ελλάδα, που είμαστε μέλος στην κοινότητα, θα πρέπει να παράξουμε πολιτική τέτοια, έτσι ώστε να είμαστε κοντά στη χώρα αυτή και να την κατευνάσουμε, αν θέλετε, βεβαίως, κατά κάποιο τρόπο. Εκφράζει αυτή την επιθυμία, την εξέφρασε ο κ. Ερντογάν στη Βάρνα. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε στην πράξη. Οι πράξεις του λένε άλλα. Δηλαδή, δεν βλέπουμε να συντάσσεται και να συνεργάζεται με την ευρωπαϊκή πλευρά σε πολλά θέματα. Βεβαίως, θα πρέπει όμως να δούμε την Τουρκία έτσι, σύμφωνα με τα συμφέροντά της. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το θέμα της Κύπρου. Δημιουργούμε προβλήματα στην ΑΟΣ της Κύπρου. Γιατί? Γιατί δεν θέλει η Κύπρος να ξεκινήσει και να βγάλει πετρέλαιο? Διότι έχει υπογράψει συμβάσεις, διεθνείς συμβάσεις στην ενέργεια και κυρίως με τη Ρωσία. Όπου τα οικονομικά της συμφέροντα είναι η μεταφορά πετρελαίων και φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Εάν θα δημιουργηθεί ένας ανταγωνιστής δίπλα, λοιπόν, τότε θα έχει προβλήματα. Λοιπόν, θα πρέπει να τα βλέπουμε από μια άλλη σκοπιά και από άλλη πλευρά γιατί η Τουρκία συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, όχι βέβαια ότι θέλω να δικαιολογήσω γιατί συμπεριφέρεται έτσι στην Κύπρο, αλλά αυτή όμως είναι μια πραγματικότητα. Η οικονομία είναι το υπαρθυμόν ένα που βλέπει ο Ερντογάν. Και γι' αυτό η χώρα πάει τόσο πολύ καλά οικονομικά. Μην ξεχνάμε ότι από το 2004 που ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας είχε βαθμό ανάπτυξης από 10 μέχρι 11%, φτάνοντας το ΑΕΠ της χώρας από 267 δισεκατομμύρια στα 900 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, ύφξε 3 φορές το ΑΕΠ της χώρας. Και αυτό το θα κάνει και τώρα. Αυτό είναι αλήθεια. Και μπαίνουμε σιγά σιγά και στο θέμα της τουρκικής οικονομίας, στο οποίο αναφερθήκαμε εκτενώς και στην προηγούμενη μας εκπομπή, την Μεγάλη Πέμπτη, η οποία η οικονομία της Τουρκίας βεβαίως τρέχει με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Μπορούμε να περάσουμε να τα δούμε και στις κάρτες. Παρ' όλα αυτά, έχει πολλά δομικά προβλήματα, τα οποία την καθιστούν αρκετά αδύναμη παρόλα τα αυτά. Λοιπόν, ο ρυθμός ανάπτυξης το 2017 διαμορφώθηκε στο 7,4%. Πραγματικά είναι σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες κάρτες. Βλέπουμε ότι το ΑΕΠ διαμορφώνεται στα 850,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυξήθηκε κατά 19% σε σχέση με το 2016 και αυτό σημαντικό στοιχείο. Βεβαίως, στο πληθωρισμό βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Είναι πάνω από το 10%. Και περνώντας και στις επόμενες κάρτες για να δούμε και τα υπόλοιπα στοιχεία, βλέπουμε ότι έχει ένα έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών που φτάνει τα 7,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτά είναι στοιχεία για τον Ιανουάριο του 2018. Οπότε το γεγονός ότι εμφανίζει αυτό το έλλειμμα νομίζω την καθιστά αρκετά αδύναμη και βεβαίως σε ό,τι αφορά και τις επενδύσεις, τις βλέπουμε ότι μειώθηκαν στα 8 δισεκατομμύρια δολάρια από 22 δισεκατομμύρια δολάρια που ήταν πριν μερικά χρόνια. Και η ανεργία στο 10% για το 2017. Αυτά νομίζω σε ό,τι αφορά την πορεία της οικονομίας. Κρατάμε βεβαίως τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλο έλλειμμα στην Τουρκία. Βλέπουμε μία λίρα η οποία υποχωρεί συνεχώς. Βλέπουμε από επένδυση από αρκετούς επιχειρηματίες και επίσης δεν υπάρχει διάθεση νέων επενδύσεων στη γειτονική περιοχή. Τι σημαίνει αυτό για την οικονομία της Τουρκίας? Αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα είναι δύσκολα για εμάς πρώτα.
Mm-hmm. Για μας είναι δύσκολο διότι η Τουρκία. Τι για την Τουρκία την ίδια. Και για την Τουρκία είναι δύσκολα, αλλά και για μας είναι πιο δύσκολα διότι οι χώρες οι οποίες συνορεύουν μία μικρή με μία μεγάλη, όπως η Ελλάδα και η Τουρκία, το συνολικό, το μεγαλύτερο εμπόριο γίνεται μεταξύ των δύο αυτών χωρών. Εμείς είχαμε μία πτώση του εμπορικού ισοζυγίου τα τελευταία δύο χρόνια. Από τα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ φτάσαμε στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Είχαμε μία πτώση μεγαλύτερη από 40%. Και αυτό οφείλεται σε αυτούς τους λόγους που είπαμε προηγουμένως, αλλά και στις τρομοκρατικές επιθέσεις τις οποίες δέχτηκε η Τουρκία τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν το επενδεδημένο ελληνικό κεφάλαιο στην Τουρκία φτάνει τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Οι επενδύσεις δηλαδή που προέρχονται από την Ελλάδα. Από Έλληνες. Στην Τουρκία. Ακριβώς. Από Έλληνες επενδυτές. Η Τουρκία είναι η πρώτη χώρα απορρόφησης των ελληνικών επενδύσεων. Λοιπόν, και πριν από 3 χρόνια, πριν πουληθεί η Εθνική Τράπεζα, είχαμε φτάσει στα 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ και με την πώληση της Εθνικής πάλι κατεβήκαμε στα νούμερα τα οποία σας είπα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει θέμα, υπάρχει πρόβλημα. Οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν επανεπενδύουν τα κέρδη τους περιμένοντας κάποια στιγμή να αλλάξει η κατάσταση η οποία επικρατεί στην Τουρκία. Λοιπόν, και από ποιους περιμένει από την ελληνική πολιτεία. Mm-hmm. Η ελληνική πολιτεία πρέπει να εφαρμόσει, όπως είπα προηγουμένως, σε σχέση με την ευρωπαϊκή κοινότητα και την προοπτική της Τουρκίας να προχωρήσει προς την ευρωπαϊκή κοινότητα. Λοιπόν, θα πρέπει εμείς να το εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια του όρου. Δηλαδή, θα πρέπει να χαράξουμε πολιτική. Και όχι, με συγχωρείτε για την έκφραση, και όχι μαγκές. Διότι οι μαγκές δεν περνάνε. Αυτό κάνουμε εμείς στην πολιτική μας. Λοιπόν, αυτά δεν περνάνε πλέον. Θα πρέπει να καθίσουμε κάτω με σοβαρότητα. Κάτι αντίστοιχο βεβαίως κάνει και η Τουρκία, η οποία κλιμακώνει συνεχώς μέρα με τη μέρα την επιθετικότητά της απέναντι στην Ελλάδα. Γιατί εμείς είμαστε καλύτεροι. Και η Ελλάδα θα πρέπει κάποια στιγμή. Όχι έτσι. Όχι έτσι. Υπάρχει, πρέπει να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα. Είναι εδώ και μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την. Θα πρέπει να αντιμετωπίσει την κατάσταση της Τουρκίας με σοβαρότητα. Δεν την αντιμετωπίζει και βεβαίως και από την άλλη πλευρά το ίδιο πράγμα γίνεται. Δηλαδή γίνεται ένα παιχνίδι αυτή τη στιγμή το οποίο. Δεν πρέπει να γίνεται για χώρες όπως η Τουρκία και η Ελλάδα. Είναι μεγάλη χώρα η Τουρκία. Δεν επιτρέπεται να κάνει αυτά τα πράγματα όπως και εμείς από την πλευρά μας δεν επιτρέπεται. Θα πρέπει λοιπόν να χαραχθεί μια στρατηγική από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης η οποία θα εξευμενήσει, θα δώσει ένα τελείως διαφορετικό κλίμα, να διαμορφώσει ένα τελείως διαφορετικό κλίμα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και η οικονομία είναι ένα από αυτά. Από αυτές τις σχέσεις τις οποίες πρέπει να δημιουργήσουμε. Θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε πάνω σε αυτό το στάδιο που η κυβέρνηση δυστυχώς δεν το κάνει. Δεν το κάνει. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν τελειώσαμε φυσικά με τη συζήτησή μας. Έχουμε πολλά να πούμε, διότι βεβαίως παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών επενδύσεων απευθύνεται στην Τουρκία, κύριε Κουτσίκο. Και βεβαίως έχει ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται και με τις εισαγωγές και τις εξαγωγές από και προς την Τουρκία. Θα τα δούμε όμως στη συνέχεια. Να καλωσορίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Θανάση Δρούγο, στρατιωτικό αναλυτή, για να μας δώσει έτσι περισσότερες πληροφορίες για όλα αυτά τα οποία συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες, με αποκορύφωμα αυτό που έγιναν, εν πάση περιπτώσει, στην Ισορό και το τουρκικό ελικόπτερο. Κύριε Δρούγο, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα, χρόνια πολλά, Σοφία, να σε καλά. Χρόνια πολλά. Αληθώς Ανέστη. Λοιπόν, πάμε να δούμε, κύριε Δρούγο, τι πραγματικά συνέβη τελικά με το τουρκικό ελικόπτερο στην Ισορό. Έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιος είναι ο σκοπός των Τούρκων, γιατί πέταξαν χωρίς φώτα πάνω από το ακριτικό νησί και τι περιμένουν να δουν από την ελληνική πλευρά. Κοίταξε να δεις, το θέμα το έβγαλα γύρω στις 10:20 το βράδυ προχθές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο δικό μου το Facebook και έκτοτε βέβαια πήρε και την εξέλιξη την οποία είδαμε. Τώρα τι έγινε, Σοφία. Πρώτα απ' όλα, το βράδυ αργά της Παρασκευής προς το Σάββατο, είχαμε και άλλη μια διέλευση ελικοπτέρου της τουρκικής ακτοφυλακής που εδρεύει στο Ντάλαμαν απέναντι στη Μαρμαρίδα, απέναντι στη Δωδεκάνησο, και το οποίο ένα ελικόπτερο βέβαια δεν παραβίασε τότε το πρώτο, τον εθνικό εναέριο χώρο, έκανε γενικώς μια κίνηση πάνω στον διεθνή εναέριο χώρο και επέστρεψε στη βάση του. Προχθές όμως το βράδυ, το συγκεκριμένο ελικόπτερο επίσης της τουρκικής ακτοφυλακής, και έχουμε όλα τα σχετικά στοιχεία και νούμερο κτλ.
πέταξε πάνω από το δυτικά της Μεγίσης, δηλαδή του Καστελόριζου, που είναι η Ρώ, γιατί η στρογγύλη είναι το ακρότερο σημείο που είναι αριστερά του Καστελόριζου. Τώρα η πτήση ήταν κυρίως χαμηλή, δηλαδή στα 180 με 200 μέτρα πάνω κάτω, σε μια περίοδο στην οποία υπάρχει αυξημένη κινητικότητα αεροπορική εξαιτίας επικείμενης επίθεσης των ΗΠΑ και της Γαλλίας κατά του Ασάντ. Άρα η Ανατολική Μεσόγειος, δηλαδή από νότια της Κρήτης προς Κύπρο και προς ακτές της Μεσογείου, τα πράγματα είναι, θα λέει κανείς, αυτή πάρα πολύ συσσωρευμένα από εντάσεις. Ως εκ τούτου το συγκεκριμένο ελικόπτερο έκατσε λίγο πάνω από την περιοχή της ΡΟ. Όχι βέβαια αυτή τη στιγμή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είχε σβήσει τα φώτα, πράγμα που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και το λέω αυτό, Σοφία, επειδή υπάρχει αυτή η κινητικότητα στον εναέριο χώρο από νότια της Κρήτης, θα ξεκινήσει από Σικελία μάλλον και φτάνει μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό βέβαια ήταν επικίνδυνο, αν και το ύψος του ελικοπτέρου ήταν αρκετά χαμηλό για τα δεδομένα. Κύριε Βρούγο, επειδή το Μέγαρο Μαξίμου έσπευσε να υποβαθμίσει το περιστατικό και μάλιστα στην ανακοίνωση αναφέρει ότι δεν υπήρξε παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου. Τελικά μπορούμε να γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβη. Κοίταξε, να δώσει το Μέγαρο Μαξίμου, επειδή ακριβώς υποβάθμισε τα πράγματα, γιατί είναι δεδομένη αυτή η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και αυτών των διαφόρων, να δώσει τα στοιχεία ακριβώς στη στιγμή στο οποίο ήταν στον εναέριο χώρο. Το οποίο βέβαια στο σημείο εδώ πέρα είναι καταιγιστικά και προφανώς έγινε παραβίαση. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια διάσταση απόψεων μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και του Καμένου, του Υπουργού Άμυνας, ο οποίος ας πούμε φαίνεται ακόμα και να πήρε και να συνεχάρει τον διοικητή της δύναμης στο Καστελόριζο, της μικρής δύναμης που έχουμε εκεί, γιατί και η περιοχή είναι αρκετά απομονωμένη, και να, ούτε λίγο ούτε πολύ είπα ας πούμε ότι καλώς χρησιμοποίησαμε τροχιοδεικτικά πυρά, τα οποία στείλαμε σε άλλη περιοχή με σκοπό να τα δουν βεβαίως οι πιλότοι του ελικόπτερου και όχι μόνο. Να πούμε επίσης, Σοφία, ότι όλα τα ελικόπτερα και τα 14 που είναι στο Τάλαμαν, συν τα 52 πλοία ακτεωρών της ακτοφυλακής, είναι όλα οπλισμένα, δεν σαν και μάσα το λιμενικό. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, τεράστια διαφορά. Και υπόψη του Ερντογκάν μετά το κίνημα, έχουμε τη στρατοχωροφυλακή που είναι πιο έμπιστη δική του να έχει καλύψει πολλά από τον τακτικό στρατό της Τουρκίας και την ακτοφυλακή να έχει καλύψει πολλά από το πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας. Άρα αυτή όλη η κατάσταση δημιουργεί νέα δεδομένα. Εμένα, για να καταλήξω σε αυτό το θέμα, η ανησυχία μου είναι μετά τις ενέργειες οι οποίες έγιναν από το τουρκικό πλοίο προ καιρού με τον Γάβδο, το δικό μας το πλοίο ανοιχτής θάλασσας, με το γεγονός ότι δημιουργεί προβλήματα στους πρόσφυγες, όπως έγινε προχθές με το συμβάν κοντά στην περιοχή της Χίου, με το ότι ανήμερα της Παναγιάς, ανήμερα πάνω πέρα από το νησάκι Παναγιά, το οποίο έχει μια μικρή στρατιωτική δύναμη στοιχείο, το δικό μας, ανήμερα του Πάσχα, γιορτή της Χριστιανοσύνης, πέρασαν F-16. Χθες είχαμε πάλι παραβιάσεις κοντά στη Ρόδο. Το γεγονός αυτό με το ελικόπτερο. Ναι, είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας, κύριε Βρούγο. Η ενέργεια η οποία ήταν προκλητική και θρασίτατη με το θέμα των Ελλήνων αξιωματικών στην περιοχή της ζώνης ευθύνης της θέσης της μηχανοκίνητης ταξιαρχίας στην Καβίλη, με το τι ακριβώς συνέβη και παραμένουν 40 μέρες τώρα στις φυλακές υψηλής ασφαλείας τύπου F στην Αδριανούπολη, όλα αυτά συντείνουν σε μένα ότι πάμε για ένα θερμό επεισόδιο. Μάλιστα. Το αν θα είναι από ατύχημα ή αυτή τη στιγμή θα είναι θελημένο από την Τουρκία, κάτι που υπονοεί σήμερα με περίεργο τρόπο η ερντογανική εφημερίδα Γενής Αφάκ, με προβληματίζει. Τώρα δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Η Τουρκία τώρα σε αυτή τη φάση τι επιχειρεί να κάνει? Θέλει να δοκιμάσει την ετοιμότητα των ελληνικών δυνάμεων? Πολλοί είναι αυτοί που το υποστηρίζουν αυτό. Και αυτό και για μένα είναι προεργασίες αυτά ενδεχόμενων επεισοδίων τη στιγμή κατά την οποία μέσα στους επόμενους 2-3 μήνες, maximum 3 μήνες, είναι να κατεβάσει το πλωτό γεωτρύπανο, το Deep Sea Nord 2, το οποίο είναι στην Οικομίδια και στο οποίο προσθέτει τώρα σύγχρονο υλικό κλπ. Για να κατέβει για να κάνει εξορίξεις ή μελέτες ή οτιδήποτε άλλο στην περιοχή του συμπλέγματος του Καστελόριζου. Να το εννοήσουμε αυτό, Σοφία, είναι σύμπλεγμα το Καστελόριζο. Έτσι είναι το Καστελόριζο, η Στρογγύλη και η Ρώ, οι δύο περιοχές που έχουν τα νησάκια Μικρή Φρουρά, και είναι και αυτή τη στιγμή και άλλα 11 μικρονησίδια τα οποία αυτή τη στιγμή είναι σαν βράχη. Και βεβαίως και στην Κυπριακή ΑΟΣ, μια και οπωσδήποτε μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στα τεμάχια 6 και 3, τα οποία βεβαίως είναι μέσα στην Κυπριακή ΑΟΣ. Άρα καταλήγω ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εξαιτίας αυτών των κινήσεων. Τεστάρει η Τουρκία, μας δοκιμάζει, αλλά και συγχρόνως αυτή προετοιμάζει τα επόμενα βήματά της, γιατί η Τουρκία πάντα έχει σταθερούς αντικειμενικούς στόχους, κάτι που δυστυχώς επί διαδοχικών κυβερνήσεων δεν έχει η Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, διάβαζα, κύριε Δρούγο, σήμερα στην Εστία ότι ήταν η πρώτη φορά που είδαμε πυρά από ελληνικής πλευράς από το 1974. Αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι σωστό. Είναι σωστό. Είναι σωστό γιατί αυτή τη στιγμή οι τροχοδυτικά πυρά από 7,62 χιλιοστών όπλα, τα οποία χρησιμοποίησε η Φρουρά
αφού πήρε το OK για το τι ακριβώς γίνεται από την αντισταγματάρχη στο Καστελόριζο, και βεβαίως μην ξεχνάμε το Καστελόριζο υπάγεται στην ανωτάτη στρατηγική διοίκηση ελληνικών νήσων, εσωτερικού και νήσων στην Αρδέν, εδώ στον Καρέα. Άρα είχε δοθεί. Σύντομα, εγώ να σου πω και κάτι, όταν το έβγαλε αυτό, Σοφία, είχα και, πώς θα το πω, για ένα είδος επιβεβαίωσης από αμερικανική πηγή, η οποία είναι στην περιοχή του Λασιθίου στην Κρήτη και η οποία είχε παρακολουθεί τη όλη την κινητικότητα στον Ανατολικό Αιγαίο εν ώψη σοβαρότατων εξελίξεων στη Συρία. Κατόπιν τούτου υπήρχε, πέραν των δύο ανθρώπων που είχα, που με επιβεβαίωσαν τι έγινε, είχα και αμερικανική πηγή, άρα με τρεις ανθρώπους και ιδιαίτερα με αμερικανική πηγή ήμουν απόλυτο σίγουρος για το τι έγραφα. Μάλιστα. Λοιπόν, μιας και αναφερθήκατε στην Συρία, έχει ενδιαφέρον να μας κάνετε, κλείνοντας, και ένα σχόλιο για τις εξελίξεις εκεί. Διότι η φερόμενη επίθεση με χημικά στην περιοχή έχει πυροδοτήσει μια σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας. Ποια είναι τα τελευταία γεγονότα? Είδαμε ένα βέτο από την Ρωσία κατά την χθεσινή ψηφοφορία και κλιμακώνεται η σχέση μεταξύ των δύο πλευρών. Θα έχουμε άσχημες εξελίξεις. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σου πω επιγραμματικά και μόνο, χθες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ 12 από τις 15 χώρες υποστήριξαν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ρωσία μπλοκάρισε την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτείων, της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας. Και η Κίνα απήχε για πολλωστή φορά, ενώ η Βολιβία, που είχε ένα καθεστώς τύπου Μαδούρο, να πούμε, στη Βενεζουέλα, τάχθηκε με τη Ρωσία. Αλλά 12 χώρες υποστήριξαν απόλυση της Υπήρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα αυτό. Δεύτερον, χθες έγινε νέες τηλεφωνικές επικοινωνίες της Τερέζα Μέη με τον Μακρόν και με τον πρόεδρο Τραμπ. Και υπάρχει κοινή θέση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία προσεχώς θα ενεργήσουν για να τιμωρήσουν παραδειγματικά τη Συρία του Ασάντ. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω κυρίως από αμερικανικούς κύκλους, έχουν στοχοποιηθεί 22 αεροδρόμια και μεγάλες στρατιωτικές βάσεις της Συρίας του Ασάντ. Πράγμα το οποίο βεβαίως περιπλέκει τα πράγματα, διότι αν οι Ρώσοι αντιδράσουν, όπως είπε πριν από λίγο ο Ρώσος πρέσβης στο Λίβανο, ότι θα αντιδράσουν σε κάτι τέτοιο, τα πράγματα πάνε σε πολύ άσχημη, θα λέει κανείς, κατεύθυνση. Θέλω δε να πω τέλος ότι το θέμα των χημικών όπλων έχει ευαισθητοποιήσει πολύ κόσμο επί χρόνια. Έχουν ακουστεί διάφορα, αλλά τώρα η Γαλλία πριν από ένα μήνα έκανε μια διεθνή διάσκεψη με θέμα το χημικό αφοπλισμό και η Γαλλία πρωτοστατεί, θα λέει κανείς, ακόμα και περισσότερο από τον πρόεδρο Τραμπ και τους Αμερικανούς σε μια τέτοια ενέργεια. Λογικά, θα πω από αύριο μέχρι τα επόμενα 7, 8, 10, 24 ώρα θα είναι πάρα πολύ κρίσιμα, διότι μεταφέρονται δυνάμεις αμερικανικές. Το αεροπλανοφόρο Τρούμαν έχει φύγει από τη Βιρτζίνια, είναι να περάσει μεθαύριο το πρωί από τα στενά του Γιβραλτάρ. Υπάρχει ήδη ένα πλοίο καταδρομικό με 52 πυράβλους Tomahawk, το Cook, το οποίο είναι ανοιχτά του Λιβάνου. Οπότε θα έχουμε εξελίξεις. Από ό,τι θα πρέπει να εξελίξετε, και υπάρχει κινητικότητα, και με αυτό κλείνω, και στην βάση του ακροτηρίου πριν από λίγο που μίλησαμε Κύπρο από βρετανικά αεροσκάφη Tornado. Λογικά, υπό προϋποθέσεις, όπως πάντα πράγματα, και αν δεν γίνουν πολύ περίεργες ενέργειες, πρέπει να μπαίνουμε σε μια κλιμάκωση της κατάστασης του πολέμου της Συρίας. Λοιπόν, κύριε Δρούγου, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα παρακολουθούμε άλλα χρόνια πολλά και σε εσάς. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Δρούγου. Είδαμε έτσι με περισσότερες λεπτομέρειες τι συνέβη και σε ό,τι αφορά το επεισόδιο στη Ρώα, αλλά και τις εξελίξεις που αφορούν τη χρήση χημικών στην Συρία. Βεβαίως, εμείς θα μείνουμε στα δικά μας και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση με τον κύριο Κουτσίκο. Όπου ο κύριο Κουτσίκο, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται από επενδυτικής άποψης. Εσείς στο επιμελητήριο παρακολουθείτε στενά τις εξελίξεις. Μας είπε και ο κύριος Δρούγος, περιμένει συνέχιση αυτής της έντασης που υπάρχει. Ξεκινάει μάλλον από την Τουρκία, οπότε και εμείς θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Ακριβώς, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Θα ήθελα να προσθέσω λίγα πράγματα σε αυτό που είπε για τη Συρία ο κ. Τζούγος, ότι πραγματικά η Τουρκία ήθελε να δείξει, να εκφράσει τη βούλησή της ότι είναι η ηγέτιδα δύναμη του μουσουλμανικού κόσμου. Αφενός και αφετέρου θέλει να αλλάξει ή να δημιουργήσει εναλλακτικούς δρόμους εμπορίου, λοιπόν, στην περιοχή. Αυτό βεβαίως πάντοτε χρησιμοποιώντας τα ρωσικά πετρέλαια, λοιπόν, τα οποία θέλει να τα βγάλει προς την πλευρά της Ευρώπης. Λοιπόν, αυτοί είναι και οι δύο και οι κύριοι λόγοι που η Τουρκία είναι αναμειγμένη ενεργά στη Ρωσία. Τώρα, όσον αφορά τις επενδύσεις, εμείς βλέπουμε ότι οι διεθνείς σχέσεις δεν αποτελούνται μόνο από πολιτικο-στρατιωτικές σχέσεις, αλλά και από οικονομικές. Στον χώρο λοιπόν της οικονομίας, το οποίο αφορά και το επιμελητήριο, διότι αυτή είναι η δουλειά μας και αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε όσο δυνατόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Βλέπουμε πολλές μορφές συνεργασίας με την Τουρκία, έτσι ώστε να πέσουν λίγο οι τόνοι. Γιατί και η οικονομία είναι μια μορφή διπλωματίας, μια μορφή διπλωματίας την οποία θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε όσο το δυνατόν με τον καλύτερο τρόπο.
Στον τουρισμό, παραδείγματος χάρη, έχουμε το προηγούμενο χρόνο είχαμε γύρω στο 1 εκατομμύριο Τούρκους τουρίστες οι οποίοι ήρθαν στη χώρα μας. Λοιπόν, και ταυτόχρονα έχουμε αγορές ακινήτων από Τούρκους πολίτες, από Τούρκους επενδυτές, οι οποίες έφτασαν γύρω στις 450 με 500. Αυτά μέσω της Golden Visa, μέσω της Χρυσής Visa. Τι είναι αυτή? Η Χρυσή Visa είναι, λέει ότι αν ένας επενδυτής από τρίτη χώρα αγοράσει στη χώρα μας ένα ακίνητο ή ένα ξενοδοχείο ή οποιαδήποτε επιχείρηση, της οποίας η αξία είναι πάνω από 250.000 ευρώ, τότε έχει δικαίωμα ο επενδυτής και το σύνολο της οικογένειάς του να πάρουν άδεια διαμονής στην Ελλάδα. Όχι άδεια εργασίας, άδεια διαμονής. Αυτό είναι ένα σημαντικό κίνητρο το οποίο έχει δώσει η ελληνική κυβέρνηση. Είναι ο νόμος ο οποίος ψηφίστηκε το 2003, λοιπόν, και διορθώθηκε το 2004, και αυτό δίνει την ευκαιρία σε πάρα πολλούς ξένους να έρθουν στην Ελλάδα. Λοιπόν, ο τουρισμός μαζί με την Golden Visa είναι δύο ελκυστικά κομμάτια που μπορούμε να τραβήξουμε τουρισμό από την πλευρά της Τουρκίας. Θα σας πω μόνο ότι το κεντρικό Αιγαίο το 2016 είχε 284.000 τουρίστες, εκ των οποίων οι 154.000 ήταν Τούρκοι. Δηλαδή περίπου το 55%, μισό περίπου, έτσι, είναι Τούρκοι τουρίστες. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι κακές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ μας πόσο θα πλήξουν την οικονομία των νησών μας, λοιπόν, την περίοδο αυτή. Λοιπόν, πρέπει, λοιπόν, για έναν επιπλέον πρόσθετο λόγο να είμαστε πιο προσεκτικοί. Μάλιστα. Στο θέμα της ενέργειας. Στο θέμα της ενέργειας ξέρουμε ότι ο ταπογός, ο οποίος περνάει, που έχει μήκος 850 περίπου χιλιόμετρα, τα 550 περνάνε μέσα από την Ελλάδα. Εδώ, λοιπόν, θα πρέπει να συνεργαστούμε με την Τουρκία, έτσι ώστε να τροφοδοτήσουμε με τον αγωγό αυτό με αέριο, λοιπόν, τις ευρωπαϊκές χώρες. Όπως επίσης θα πρέπει, γιατί στη στιγμή είναι κατάλληλη τώρα, να επαναεργοποιήσουμε τον αγωγό μεταξύ Ελλάδος, Τουρκίας και Ιταλίας. Αυτός είναι ένα αγωγός ο οποίος πάλι θα λύσει πολλά προβλήματα. Κοιτάξτε, η οικονομία λύνει προβλήματα, δεν δημιουργεί. Εμείς, λοιπόν, θέλουμε να μπούμε σε χώρους και περιοχές τέτοιες που θα υπάρχει αμοιβαίο κοινό συμφέρον και οικονομικό όφελος και από τις δύο πλευρές. Και άλλες κατηγορίες επενδύσεων οι οποίες μπορούν να δημιουργηθούν μεταξύ των δύο χωρών, έτσι ώστε να αισθανόμεθα και εμείς καλύτερα και να προχωράμε. Όλοι το θέλουμε αυτό, κύριε Κουτσίκο. Απλά η Τουρκία και ο κύριος Ερντογάν είναι ένας γείτονας ο οποίος είναι δύσκολος στην διαχείριση. Εμείς σίγουρα, και η κυβέρνηση θα ήθελε να έχει τις καλύτερες σχέσεις τους, ώστε να μην πληγούν και οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Παρ' όλα αυτά, όταν βλέπεις αυτή την ένταση από την άλλη πλευρά, πρέπει και εσύ κάτι να κάνεις. Πρέπει ενδεχομένως να απαντήσεις, να δείξεις ότι υπάρχει άμυνα στην χώρα. Νομίζω ότι αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε και η ευκαιρία η οποία μας δίδεται αυτή τη στιγμή, είναι με τη δήλωση την οποία έκανε ο Ερντογάν ότι θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, θέλει να προχωρήσει εκεί που είχε σταματήσει, εμείς θα πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά όλα τα κόμματα και να ασκήσουμε μια μορφή πολιτικής η οποία θα είναι σταθερή για τα επόμενα 10 χρόνια. Λοιπόν, και να αναπτύξουμε την οικονομία μας. Οπωσδήποτε θα δώσουμε απαντήσεις εκεί που χρειάζεται στις προκλήσεις οι οποίες δημιουργούνται από την πλευρά της Τουρκίας. Αλλά αυτό μόνο δεν φτάνει. Δηλαδή, δεν φτάνει να πάμε να ρίχνουμε ένα στεφάνι γύρω-γύρω από μια βραχολισίδα. Θα πρέπει να κάνουμε μια σωστή και σοβαρή πολιτική. Αυτό, λοιπόν, η πρόταση δική μου είναι ότι η οικονομία. Εμείς σαν επιμελητήριο προσπαθούμε να αυξήσουμε τις επενδύσεις οι οποίες υπάρχουν και από την πλευρά της Τουρκίας και από την πλευρά της Ελλάδος. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε καταφέρει σε ένα σοβαρό σημείο και θέλουμε πλέον από τις πολιτικές ηγεσίες, από την πολιτική ηγεσία τη σημερινή, με σοβαρότητα να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή. Μάλιστα. Δεν θέλουμε τίποτε άλλο. Και εμείς έχουμε την ευκαιρία μετά, έχουμε τους τρόπους να προχωρήσουμε. Αρκεί να μας εξασφαλίσουν το περιβάλλον. Μάλιστα. Το περιβάλλον το πολιτικό είναι το πιο σημαντικό. Δεν είναι εξασφαλισμένο αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν προβλήματα. Και χαλάμε και χάνουμε αυτά που χτίσαμε τα τελευταία 20 χρόνια. Μάλιστα. Όπως μας είπατε, έχουν μειωθεί και οι ελληνικές επενδύσεις στην Τουρκία. Στον αντίποδα, οι τουρκικές επενδύσεις προς την Ελλάδα σε τι επίπεδα κινούνται? Σε μικρά επίπεδα. Κυρίως έχουν εστιαστεί, γιατί πάντοτε οι Τούρκοι, όπως είπε και ο κ. Δούγος προηγουμένως, λοιπόν, είναι εστιασμένοι σε συγκεκριμένα πράγματα. Έχουν εστιάσει τη στρατηγική τους στον τουρισμό. Mm-hmm. Μέσα, λοιπόν, από αυτή τη στρατηγική έχουν εξαγοράσει 5-6 μαρίνες στην Ελλάδα, λοιπόν, από τον όμικρο Ντογκούς. Λοιπόν, έχουν αγοράσει το ξενοδοχείο, μάλλον είναι μέτοχοι σε ένα μεγάλο ποσοστό στο ξενοδοχείο το Hilton, mm-hmm. όπως επίσης και στο Λαστέρα της Βουτυρεγμένης. Λοιπόν, και προχωρούν με σταθερά και προσεκτικά βήματα, γιατί και αυτοί αισθάνονται τα ίδια
τα ίδια συναισθήματα που έχουμε και εμείς. Δηλαδή, φοβούνται και αυτοί, γιατί δεν ξέρουν τι θα γίνει αύριο. Και όταν μιλάμε για επενδύσεις, μιλάμε για τον Έλληνα επιχειρηματία, ο οποίος βάζει το χέρι στην τσέπη από τα δικά του τα λεφτά για να επενδύσει. Yeah. Και κανείς δεν θέλει να τα πετάξει στον αέρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει προσοχή. Αντιμετωπίζεται με προσοχή και από την πλευρά της Τουρκίας και από την πλευρά της Ελλάδας. Εν τω μεταξύ, σημαντική στήριξη από την Τουρκία έχουμε και σε επίπεδο εξαγωγών, κύριε Κουτσίκο, και θέλω να μας το επιβεβαίωσετε γι' αυτό και να μας πείτε αν υπάρχουν πληροφορίες για το αν μετά τις τρέχουσες εξελίξεις έχει υποχωρήσει το ποσοστό εξαγωγών προς την γειτονιά. Βεβαίως. Θα σας πω ότι πριν από 3 χρόνια είχαμε 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ το συνολικό εμπόριο. Με τις εξαγωγές μας περισσότερες από τις εισαγωγές. Και αυτό λέει πολλά πράγματα. Διότι όταν μια μικρή χώρα και με αυτό το παραγόμενο προϊόν το οποίο έχει μπορεί και εξάγει περισσότερα προϊόντα από ότι η Τουρκία στην Ελλάδα, είναι ένα σημαντικός λόγος το οποίο θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Λοιπόν, ήταν οι εξαγωγές μας στα 3 δισεκατομμύρια από τα 4,5 του συνολικού εμπορίου. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχει υποχωρήσει στο 1,8. Δηλαδή έχουμε χάσει σε εξαγωγές μας ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Λοιπόν, οπωσδήποτε και στις εισαγωγές μας το ίδιο πράγμα συμβαίνει. Το συνολικό εμπόριο μόλις και μεταβίας έφτασε το 2017 τα 2,8 δισεκατομμύρια από τα 4,5. Δηλαδή οι πληγές είναι ανοιχτές ακόμα και πονάνε. Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Κουτσίκο, από αυτή την ένταση που υπάρχει, ποιος θεωρείτε θα είναι ο μεγαλύτερος χαμένος μεταξύ των δύο, εμπορικά πάντα? Κοιτάξτε, η χώρα μας. Η χώρα μας είναι μικρή, δεν έχουμε μεγάλες δυνατότητες, δεν έχουμε πολλά παραγόμενα προϊόντα με αντίστοιχη ποιότητα που να σταθούν στην ευρωπαϊκή αγορά και μιλάω για την πλειονότητα, όχι για λίγα προϊόντα. Λοιπόν, η Τουρκία ήταν μια χώρα με τον 82 εκατομμυρίων, η οποία απορροφά πάρα πολλά προϊόντα, διότι μην ξεχνάμε πάλι ότι το 60% του τουρκικού λαού είναι ηλικίας μέχρι 32 ετών. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν για μια τι δυνατότητες απορρόφησης προϊόντων έχει η χώρα αυτή. Εμείς είμαστε δίπλα, έχουμε μεταφορικά πολύ λίγα σε σχέση με άλλες χώρες και τα προϊόντα μας λοιπόν μπορούν και να σταθούν ποιοτικά αλλά και οικονομικά. Οι τιμές μας είναι τέτοιες που γίνονται αποδεκτές από την πλευρά της Τουρκίας. Άρα λοιπόν, ποιος θα χάσει, εμείς θα χάσουμε. Εμείς πρέπει να προσέξουμε περισσότερο. Μάλιστα. Λοιπόν, τα κρατάμε όλα αυτά στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Ελπίζουμε βεβαίως για το καλύτερο να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση, γιατί σαφώς οι εμπορικές και οικονομικές συνέπειες είναι σημαντικές και για την Τουρκία, αλλά σίγουρα και για εμάς. Λοιπόν, κύριε Κουτσίκο, θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Παναγιώτης Κουτσίκος, πρόεδρος του Ελληνοτουρκικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, πρέπει να περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας.
Λοιπόν, με απόλυση διαπραγματεύεται το ελληνικό χρηματιστήριο, οι οποίες όσο περνάει η ώρα διευρύνονται, στο μείον 0,92% αυτή την ώρα το ποσοστό της πτώσης και ο τζίρος λίγο κάτω από τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Βρισκόμαστε ακόμα πάνω, υψηλότερο του ψυχολογικού όριου των 800 μονάδων. Να δούμε αν θα καταφέρει να το διατηρήσει ο γενικός δείκτης, διότι είναι ένα ισχυρό σημείο στήριξης. Να δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε. Λοιπόν, να καλωσορίσω και εδώ κοντά μου την Ματίνα Χαρκοφτάκη για να δούμε άλλα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν, ενδιαφέροντα θέματα σήμερα. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα, Σοφία. Λοιπόν, πριν εστιάσαμε αρκετά στον τρόπο με τον οποίο όλη αυτή η ελληνοτουρκική ένταση αναμένεται να επηρεάσει ακόμα και τον τουρισμό μας, βεβαίως οι πληροφορίες μέχρι στιγμής για τις προκρατήσεις δείχνουν ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο. Το επίπεδο προκρατήσεων είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα και βεβαίως φάνηκε ότι στον τουρισμό θα τα πάμε καλά και από την πληρότητα που υπήρχε στα ξενοδοχεία το Πάσχα, η οποία ξεπέρασε κατά πολύ και το 80% από ό,τι είδαμε. Ακριβώς. Σοφία, σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα, να πούμε, κινήθηκε η πληρότητα των καταλυμάτων εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων κατά τη διάρκεια των Πασχαλινών εορτών. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τους παράγοντες του τουρισμού, οι οποίοι είδαν πώς κινήθηκαν τα πράγματα, από ό,τι φαίνεται η πληρότητα σε αρκετές περιπτώσεις ξεπέρασε και το 80%. Ένα πολύ καλό crash test εν ώψη της έναρξης της θερινής περίοδου. Ωστόσο, το φετινό Πάσχα είχε κάποιες ιδιαιτερότητες, γιατί έπεσε αρκετά νωρίς και είχαμε, από ό,τι φαίνεται, λιγότερους επισκέπτες από το εξωτερικό, γιατί δεν συνέπεσε σε καμία περίπτωση με την έναρξη των θερινών διακοπών τους. Ωστόσο, κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα. Έτσι λοιπόν, να δούμε κάποια στοιχεία και με τη βοήθεια των καρτών που έχουμε ετοιμάσει. Να πούμε ότι για τους Έλληνες οι δημοφιλέστεροι προορισμοί εντός της Ελλάδας ήταν η Πελοπόννησος, η Κέρκυρα, η Κρήτη, το Πύλιο και τα Ζαχαροχώρια. Η Κέρκυρα είναι ο παραδοσιακός πασχαλινός προορισμός. Και κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης οι Έλληνες επιλέγουν τα μέρη τα οποία έχουν εύκολη οδική πρόσβαση και αυτό φάνηκε. Τώρα, όσον αφορά στους... Βλέπουμε και Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Καβάλα και Πιερία. Είναι οι προορισμοί που επιλέχθησαν από τους λαούς, κυρίως οι οποίοι έρχονται από τα Βαλκάνια, γιατί και αυτοί επέλεξαν τη χώρα μας για τις, κατά τη διάρκεια των Πασχαλινών εορτών. Τώρα, όσον αφορά τους προορισμούς, τους δημοφιλέστερους του εξωτερικού, κυρίως οι προορισμοί που είχαν θρησκευτικό χαρακτήρα ήταν αυτοί που κέρδισαν την προτίμηση των Ελλήνων. Και βλέπουμε στη δεύτερη θέση την Κωνσταντινούπολη, έτσι. Ναι, ναι. Mm-hmm. Η Κωνσταντινούπολη, Αλεξάνδρεια Κωνσταντινούπολη, αλλά και το Μαρόκο, το Ντουμπάι, την Ισία και η Ιορδανία. Τώρα, σύμφωνα και με τα στοιχεία των αεροπορικών αερογραμμών, βλέπουμε ότι η πιο δημοφιλής ημέρα αναχώρησης ήταν η Μεγάλη Πέμπτη και ιδιαίτερη κίνηση είχε η πτήση Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Αθήνα-Χανιά, Αθήνα-Κέρκυρα. Αυτές οι πτήσεις και οι προορισμοί ήταν εκείνοι που είχαν τη μεγαλύτερη κινητικότητα, είναι λογικό. Και φυσικά όλο αυτό είναι ένα πολύ καλό crash test, όπως είπαμε, εν ώψη της θερινής περίοδου. Βλέπουμε λοιπόν, αναμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει και πώς ο τουρισμός θα κινηθεί κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Μάλιστα, εν τω μεταξύ περιμένουμε να δούμε πώς αυτό θα βοηθήσει και την κατανάλωση. Οι μέρες του Πάσχα έτσι συνήθως στηρίζουν την κατανάλωση. Παρ' όλα αυτά είδαμε ότι ο τζίρος κινήθηκε οριακά προς τα πάνω. Αυτό μάλιστα ανακοίνωσε και πριν από μερικές ώρες η ΕΣΕΕ. Ακριβώς, και ο κύριος Κορκίδης, ο οποίος σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι υπήρξε οριακή αύξηση του τζίρου, του πασχαλινού τζίρου, ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί υπάρχει μια πτωτική πορεία το τελευταίο διάστημα της ιδιωτικής κατανάλωσης και αυτό φάνηκε και στο επόμενο θέμα θα φανεί που έχουμε. Είχαμε με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ευρωπαϊκή Τράπεζα για το θέμα αυτό, οπότε το ένα συμπληρώνει το άλλο κατά κάποιο τρόπο. Οπότε πάμε να δούμε τώρα τι ακριβώς τα στοιχεία αναφέρει της ΕΣΕ στην ανακοίνωσή της. Ακριβώς, έχουμε κάποια στοιχεία. Αυτό που αναφέρεται είναι ότι το κόστος του
Πασχαλινού Τραπεζιού υποχώρησε κατά 1,8% και αυτό φυσικά βοήθησε την ιδιωτική κατανάλωση. Τώρα, ο Πασχαλινός Τζίρος, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αυξήθηκε κατά 1,2% και αυτό μεταφράζεται περίπου, ο Πασχαλινός Τζίρος συνολικά ανήλθε στα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά λοιπόν αναφέρει ο κύριος Κορκίδης, ο οποίος λέει ότι φυσικά η συγκεκριμένη αύξηση είναι ιδιαίτερα σημαντική, ωστόσο θα πρέπει να συνδυαστεί με την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας και ότι θα πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερες προσπάθειες, έτσι ώστε να δοθεί όθηση τόσο και στους επιχειρηματίες, αλλά και από την άλλη πλευρά στους καταναλωτές, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν δει το διαθέσιμο εισόδημά τους να μειώνεται και φυσικά ξοδεύουν πολύ λιγότερα σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Και όπως είπε ο κ. Κορκίδης, μπορεί να υπήρξε μια οριακή αύξηση, ωστόσο το φετινό Πάσχα, με βάση τα καταναλωτικά δεδομένα, ήταν ιδιαίτερα σύντομο. Δηλαδή, λίγες μέρες διήρκησαν οι πασχαλινές αγορές και φυσικά λίγα χρήματα διέθεσαν οι καταναλωτές. Μάλιστα. Αυτό που κρατάμε λοιπόν είναι το γεγονός ότι πραγματικά η κατανάλωση εξακολουθεί να παραμένει αδύναμη. Κάτι το οποίο μάλιστα ανέδειξε μέσω της έκθεσής της και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από την οποία κρατάμε δύο, το γεγονός ότι είναι χαμηλές οι επιδόσεις στο μέτωπο της κατανάλωσης και η ιδιωτική κατανάλωση και η δημόσια κατανάλωση. Επίσης, χαμηλότερο του μέσου όρου είναι και το κατακεφαλινά ΕΠ. Από την άλλη πλευρά όμως, βλέπουμε ότι υψηλότερο του μέσου όρου εμφανίζεται το χρέος των οικοκυριών. Νομίζω είναι τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία. Ακριβώς, Σοφία. Και από τη θετική μεριά είχαμε αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών στην Ελλάδα. Τώρα, να δούμε λίγο με τις κάρτες που, με τη βοήθεια των καρτών που έχουμε ετοιμάσει, τα πιο συγκεκριμένα τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποίησε στην έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι... Εδώ κάνει μια σύγκριση της ανάπτυξης της Ελλάδας σε σχέση με την Ευρωζώνη συνολικά. Το 2017 λοιπόν διαμορφώθηκε και η ανάπτυξη στη χώρα μας το 1,4% έναντι του μέσου όρου 2,3% για ολόκληρη την Ευρωζώνη. Τώρα, όσον αφορά αυτό που λέγαμε, οι ακαθάριστες επενδύσεις κατέγραψαν αύξηση, αυξήθηκαν κατά 15,7% έναντι αύξηση 3,7% στην Ευρωζώνη. Μάλιστα, αυτό είναι πολύ σημαντικό και ουσιαστικά αυτό ήταν, αυτό το στοιχείο συνέβαλε στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Οι εξαγωγές τώρα, που είναι και το ζητούμενο για αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις, αυξήθηκαν κατά 6,8% στην Ελλάδα το 2017 έναντι του μέσου όρου 4,9% στην Ευρωζώνη, και αυτό είναι ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο. Τώρα, από την άλλη πλευρά, η ιδιωτική κατανάλωση ενισχύθηκε μόλις... πολύ λίγο, μόλις 0,1% περίπου, έναντι μέσης ανόδου 1,6% στην Ευρωζώνη. Όπως είπαμε, το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών είναι πάρα πολύ λίγο και γι' αυτό επιλέγουν να μην ξοδεύουν πολλά χρήματα, μόνο για τα απαραίτητα. Τώρα, και η δημόσια κατανάλωση μειώθηκε 1,1% έναντι αύξηση 1,2% στην Ευρωζώνη. Μάλιστα, κρατάμε την αύξηση των εξαγωγών, βεβαίως, επειδή εξάγουμε αρκετά προϊόντα και στην γειτονική Τουρκία. Θα έχει ενδιαφέρον αυτούς τους μήνες που τρέχουν, που υπάρχει αυτή η ένταξη μεταξύ των δύο πλευρών, αν αυτό θα επηρεάσει αρνητικά και τις εξαγωγές μας προς την γειτονική χώρα και κατά συνέπεια το συνολικό ποσοστό των εξαγωγών. Λοιπόν, Ματίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες. Καλή συνέχεια. Φίλες και φίλοι, εμείς σε αυτό το σημείο να περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφοντας θα δούμε αναλυτικότερα τι γίνεται στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Επιστρέψαμε για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας με ελληνικό χρηματιστήριο. Θα περάσουμε να ρίξουμε μία ματιά στο ισοζύγιο της αγοράς με τους κερδισμένους και τους χαμένους της σημερινής συνεδρίας και στη συνέχεια θα δούμε αναλυτικότερα τι γίνεται και στην υψηλή κεφαλαιοποίηση. Λοιπόν, με μία ματιά, 17 μετοχές ενισχύονται αυτή την ώρα, 41 υποχωρούν και 17 είναι αμετάβλητες, ενώ σε ό,τι αφορά τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης βλέπουμε τον 25 να καταγράφει μια πτώση της τάξης του 1%, με την ΕΙΔΑΠ να καταγράφει τα μεγαλύτερα κέρδη. Βεβαίως τα κέρδη της είναι στα ίδια επίπεδα με την μετοχή της Γρυβάλια, στο σύν 0,68% περίπου οι δύο μετοχές. Η μετοχή του ΟΛΠ με κέρδη 0,25%, Βιοχάλκο και ο ΠΑΠ είναι αμετάβλητες. Συνεχίζοντας την επόμενη κάρτα μας βλέπουμε να ξεκινούν οι ρευστοποιήσεις, με τα ελληνικά πετρέλα να καταγράφουν την μικρότερη πτώση στον 25, 0,12%, στα ίδια επίπεδα η πτώση και για τον Ελάκτορα, ΟΤΕ υποχωρεί κατά 0,18%, ΕΧΑΕ και Τιτάν με απόλυση 0,24%, Lambda Development με πτώση 0,3%, όπως και η μετοχή της Μυτιλινέως, Γεκτέρνα στο μείον 0,56%, η Alpha Bank υποχωρεί κατά 0,7%, Τέρνα Ενεργειακή με πτώση της τάξεως του 0,78%. Επίσης, συνεχίζοντας, βλέπουμε την μετοχή της Aegean με πτώση που ξεπερνά το 1%, Φολή-Φολή στο μείον 1,3%, όπως και η Coca-Cola 3Ε, Jumbo υποχωρεί κατά 1,74%, Πειραιώς στο μείον 1,86%. Και συνεχίζοντας την επόμενη κάρτα μας, βλέπουμε την Motor Oil να υποχωρεί κατά 1,91%, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας στο μείον 2,1%. Περιμένουμε και τα νεότερα για την Εθνική Ασφαλιστική, γιατί θυμίζουμε κατέρευσε τον deal με την Exxon, με την αμερικανική εταιρεία Exxon, και αναμένουμε να δούμε αν τελικά ο επόμενος πλειοδότης, η Φωσούν, η κινέζικη Φωσούν, θα είναι αυτή η οποία θα επικρατήσει και θα εξαγοράσει την Εθνική Ασφαλιστική, οπότε αναμένουμε εξελίξεις. Η μετοχή της ΔΕΗ στο μείον 2,73% και η Eurobank βλέπουμε να υποχωρεί κατά 2,82%. Σε επίπεδα τζίρου, η μετοχή του ΟΤΕ βλέπουμε να βρίσκεται στην πρώτη θέση. Ο τζίρος ήδη έχει ξεπεράσει τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ και ακολουθεί η μετοχή της Αλφα, της Eurobank και της Εθνικής Τράπεζας. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, η οποία σήμερα υποχωρεί ακολουθώντας και την πτωτική πορεία των ευρωπαϊκών αγορών, διατηρώντας ωστόσο το ψυχολογικό όριο των 800 μονάδων. Αυτά λοιπόν μέχρι αυτή την ώρα. Βεβαίως έχουμε κρατήσει για το τέλος και τις σημαντικότερες διεθνείς ειδήσεις, οι οποίες πραγματικά τραβούν το ενδιαφέρον. Μένετε εδώ για να τις παρακολουθήσετε και βεβαίως εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι στο SBC, διότι ακολουθεί για ένα διότι στην συνέχεια, στη συνέχεια του προγράμματος ακολουθεί, έχουμε και αλλαγές προγράμματος, ακολουθεί η Σοφία Μίτιλη στις 4 το απόγευμα. Οπότε καλή συνέχεια σε όλους και εμείς ραντεβού αύριο στις 10 το πρωί. Γεια σας. Μέλος του ένοπλου βραχίωνατου Ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς ήταν ο δημοσιογράφος που σκοτώθηκε από σφαίρες Ισραηλινού στρατιώτη στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με δηλώσεις του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας Αβίγδορ Λίμπερμαν. Όπως υποστήριξε ο Λίμπερμαν, χωρίς ωστόσο να παρουσιάζει καμία απόδειξη για τους ισχυρισμούς του, ο Γιάσερ Μουρτάτζα, ο οποίος σκοτώθηκε στα επεισόδια στα σύνορα μεταξύ Λωρίδας Γάζας και του Ισραήλ, ήταν ένας τρομοκράτης που ανήκε στην ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς και είχε βαθμό αντίστοιχο με αυτόν του Λοχαγού. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Μουρτάτζα πληρωνόταν από την Χαμάς από το 2011 και χρησιμοποιούσε ένα ντρόουν για συλλογή πληροφοριών για τα Ισραηλινά στρατεύματα.
Συνεχίζονται οι εκαθαρίσεις κατά την διακυβέρνηση Τραμπ, καθώς παραιτήθηκε ο σύμβολος του Λευκού Οίκου για θέματα εσωτερικής ασφαλείας, τον Μπόσερτ. Σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους, ο Μπόσερτ, πρώην αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Προέδρου George Bush Jr., οδηγήθηκε σε παραίτηση έπειτα από αίτημα του John Bolton, του νέου Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, που ανέλαβε την Δευτέρα τα καθήκοντά του. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τούσκ, παραδέχθηκε ότι εξοργίζεται με το Brexit. Όπως τόνισε σε ομιλία που εκφώνησε στο Δουβλίνο, ο πρώην Πρωθυπουργός της Πολωνίας σημείωσε πως το Brexit είναι μία από τις πιο θλιβερές στιγμές της ευρωπαϊκής ιστορίας του 21ου αιώνα και κάποιες φορές πράγματι νιώθει ακόμη και εξοργισμένος γι' αυτό.